σου δείξω. Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του σκορκοπιπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, πρωταθλητήριοι και πρωταθλητήριες, νταμπλούχοι και διπλούχοι. Για τα... Έτσι! Όπως εγώ ακόμα εγώ πιστά, όπου μας ακολουθούν, να σε λέω πως αγαπώ. Αυτό. Μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί. Αυτό, να σε βλέπω. Άστο, άστο, άστο να παίξει. Άστο να παίξει, άστο να παίξει. Η Ούγια γράφει. Πανάξιος, αίτητος πρωταθλητής και κυπελούχος Ελλάδος. Double 2019. Πείτε το. Ακούστε το, νιώστε το, ζήστε το, επικοινωνήστε το. Πανάξιος, πανάξιος, νταμπλούχος 2019. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Έλα μαζί μου να σου δείξω. Έλα. Ποιος πήρε το double? Αυτός! 1-0! Αυτός 2-0! Αυτός 3-0! Ό,τι θες, όσο θες. Ελάτε στην παρέα μας. Πολλά έχουμε να πούμε. Έχω την αίσθηση, ώρες-ώρες, πραγματικά θέλω να σας πω, έχω την αίσθηση, ότι θα ακούσω το εξής, θα ακούσω ένα... Ένα... Παιδιά, όχι, πήγε έξι ώρα, ξυπνάμε. Το ξυπνητήρι. Και θα έρθω και θα σας πω, παιδιά, είδα ένα όνειρο. Δεν θα πιστεύετε τι είδα. Πες ρε Κωστή, τι είδες? Είδα ρε παιδιά ένα όνειρο. Χθες το βράδυ δηλαδή, τώρα το πρωί πριν έρθω, είδα ένα όνειρο ότι... Ότι κάναμε double. Έλα ρε Κωστή τώρα, έλα, γιατί πότε ξανακάναμε? Δεν ξανακάναμε, αλλά είδα όνειρο ότι κάναμε double. Είδα ένα όνειρο ότι πήραμε αίτητο το πρωτάθλημα μετά την περσινή κλοπή. Είδα όνειρο ότι πήγα εκεί πέρα μέσα, πλέον είναι σχέση μας η χάρτινη. Δεν είναι. Μια φορά γίνεται ο Μπουλχουμές, δεύτερη το Σουλουμουντρούχουμ, την τρίτη μετά γνωρίζει τους γονείς, είναι σχέση. Πας με δαχτυλίδι, πας με λουλουδικό, πας με γλυκό. Τρίτη φορά. Τι έγιναν οι δηλώσεις των παιχτών της χάρτινης? Τρίτη φορά, λέει, καλά, αυτή τη φορά μονόδρομος. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, θα έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Δε, σιγά, λέει. Τέλος, λέει, φέτος είναι, λέει, είναι κυτρινό μαύρο, λέει, το κύπελο δεν είναι. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε? Μεθύση, τελείριο, τρέλα από τον κόσμο, στα αεροδρόμια και κάτω και εδώ, στο Λευκό Πύργο, όπου 4 και 4 σκάει το πούλμαν με τους τριαβευτές και ακόμα παππού να λέει «Πάλι Λευκό Πύργο! Τι έγινε?» Λέω «Παππού, πάλι! Πολύ κούραση! Υπερκούπωση λέγεται, παππού! Υπερκούπωση!» Ζήστε το, χαρείτε το με όλες στην ψυχή. Έτσι απαντάει ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών στις κλοπές, στις λαμογές. Θα ξαναπώ. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα, οποιοδήποτε άλλο σύλλογος, οποιαδήποτε άλλη οικογένεια, οποιοδήποτε άλλος οργανισμός μετά από την περσινή έτσι θελική λαμογίστικη κλοπή θα είχε λυγίσει, θα είχε αποκαμωμένος χάσει το κουράγιο του, θα είχε λιποψυχήσει, θα είχε απογοητευτεί, θα είχε μελαγχολήσει, θα τα είχε παρατήσει, να το πω έτσι με μία έκφραση. Όχι όμως αυτός ο σύλλογος, όχι αυτή η παρέα, όχι αυτή η οικογένεια, όχι αυτός ο λαός, όχι αυτό το ιστορικό σωματείο, όχι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών.
Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το κάνει αυτό. Να γυρίσει από μία, από ένα τσαλάκωμα που του ετοίμασαν, να βγει από αυτό πιο ατσαλωμένος, πιο σφυρελατημένος, πιο αποφασισμένος, πιο ενωμένος, πιο συσπυρωμένος, πιο γκαυλωμένος, πιο πεισμωμένος, πείτε ό,τι θέλετε. Και να πάει να τα σαρώσει όλα. Ολική υπόκληση, καθολική υπόκληση, καθολικός σεβασμός. Μόνο όποιος είναι κομπλεξικός, μόνο όποιος είναι πραγματικά τυφλωμένος, δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα και όλο αυτό που έγινε φέτος δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Είναι μόνο η αρχή. Αυτό έχω να σας πω και άλλα πολλά. Έχω όμως και δύο συγκλονιστικά δώρα σήμερα. Έτσι φίλε, με την πανάκι θέλω. Κυρίες και κύριοι, σήμερα λοιπόν κληρώνουμε μία 32άρα τηλεόραση LG. Όχι ρε, να στείλω. Φίλε, θα στείλω να κληρωθώ. Θα στείλω ρε γατάκια να κληρωθώ μόνος μου. Εσάς τους συγχωλήπτες λέω, γατάκια, μόνος μου θα κληρωθώ. Μία LG καταπληκτική τηλεόραση. Τι σημαίνει LG τηλεόραση? Ζήστε το συναρπαστικό κόσμο των νέων τηλεοράσεων της LG. Το LG AI Think, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, Artificial Intelligence, τι λέω άνθρωπας. Με 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση απολαμβάνετε την καλύτερη εικόνα με αξεπέραστη ευκρίνεια, ήχο, μια συναρπαστική εμπειρία μέσα στο σπίτι σας. Ποτίζει άλλη τα λουλούδια στην τηλεόραση, μοσχομυρίζει χρυσάνθεμα και ζουμπούλια το δικό σου σπίτι. Τρώει ο μάγειρας στο reality μαγειρικής και έχεις εσύ αγωνία αν θα σε βαθμολογήσει καλά. Μαγειρεύει άλλη, έχει βάλει να πούμε και το τηγάνι και φτιάχνει ξέρω εγώ τα κοψιδάκια της και μοσχομυρίζει το δικό σου σπίτι. Μιλάμε για τέτοια εικόνα. Είναι ο άλλος... Είναι ο άλλος... Και χαμουρεύει αυτό στη Σκάρλετ Γιόχανσον και έχεις απιστήσει εσύ. Έρχεται η γυναίκα σου, σου λέει, πάτησε στο Στεφάνι με τη Σκάρλετ. Μυρίζω το αρωμά της επάνω σου, λέει στο δικό μας το Λεβέντι, ο οποίος είναι όμως βράχος ειδικής. Απολαύστε λοιπόν με τις καταπληκτικές τηλεοράσεις LG, αυτό είναι, και την τεχνολογία OLED. Οι παίχτες, μην νομίζετε ότι φωνάζουν όλοι. Αυτό λένε OLED! 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 Είναι τηλεόραση για να πανηγυρίσεις η LG. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την Electronet Παμπουκίδης Νικολάηδης που μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να κληρώσουμε μία 32άρα υπέροχη τηλεόραση από την LG. Τηλεοράσεις OLED AI Think You με ανώτερη ευφυΐα. Καταπληκτικά πράγματα. Και προηγμένο επεξεργαστή α9 και deep learning αλγόριθμο. Τι σας λέω τώρα, μιλάμε για ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέτοιες δίνουμε. Δύο από τα νέα μοντέλα της LG διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν με το World's Best Selling OLED Brand παγκοσμίως. Μιλάμε για υπερατού τηλεοράσεις. Τέτοια λοιπόν, μια τέτοια δίνουμε σήμερα, μια 32άρα. Πέρα λοιπόν από την τηλεόραση που γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, κληρώνουμε και μία μολυβή, μαύρη γκρι, συλλεκτική φανέλα ΠΑΟΚ που στο μέρος της καρδιάς γράφει Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, όλοι, αυτή που έχει αποτυπωμένη στο πλάι την πόλη μας, το Λευκό Πύργο, τον πύργο του ΟΤΕ και το γήπεδο της Τούμπας. Είναι συλλεκτική, μολυβή με χρυσό χρώμα. Καταπληκτικό πράγμα. Την κληρώνουμε σήμερα. Αυτά τα δύο δώρα. Αύριο... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πονάς τίγρη. Ε. Δημητριάδη. Εσένα λέω. Λιμπερόπουλε. Εσένα. Πονάς αγόρι μου. Εσένα μάνταλε. Ξανά. Πονάς αγόρι μου. Να ευχαριστήσουμε. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Να ευχαριστήσουμε το μάνταλο που κάθε φορά βοηθάει να κουβαλήσουμε το κύπελο. Δεν είναι σωστό να είμαστε αγενείς. Έτσι, δεν, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Έρχεται ο άλλος. Ο Πέλκας, ξέρω εγώ, η Βιερίνια πέρσι, μπορείς να κουβαλείς ένα τόσο βαρύ τρόπαιο. Καταρχήν έχει δυο χερούλια, δεν έχει. Μόνο σου, δεν σε φεύγει μέση. Ε, σου φεύγει μέση, ρε, Γιώση.
Λες, ρε παιδιά, ένας θα βοηθήσει, ρε παιδιά. Τάκο μάνταλος, ευγενέστατο το παιδί, να έρθει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο όμορφος του κόσμου, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτά. Καθένας έχει, φίλε, τα δικά του χαρακτηριστικά. Έτσι, τη δική του ομορφιά, εσωτερική έσω. Εξωτερική μπορεί να μην έχει, αλλά εσωτερική λέω μπορεί να είναι ένας παράδεισος. Ένας μπαχτσές, μοσχοβολιστός. Έρχεται λοιπόν αυτό το λαμπρό παλικάρι και βοηθάει κάθε φορά, ρε μπίμπιδες, και εσείς είστε αχάριστοι και το βρίζετε και δεν το γουστάρετε, το μάνταλο. Κάθε φορά έρχεται, πότε είναι, κάθε φορά, εδώ και 3 χρόνια. Να το φέρει στο Βόλο, έλα να βοηθήσω, ρε παιδιά, την κούπα. Να τη φέρουμε, να τη βάλουμε πάνω στο βάθρο. Μπράβο, αγόρι μου. Λεοντάρι! Μπράβο, λεοντάρι! Έτσι έρχεται πέρσι με το Βιέννη. Αντρέ, μόνο έλα ρε μάνταλε να βοηθήσει. Τη βοηθάει την κούπα, τη φέρουμε, τη βάλουμε μπροστά να τη δούμε. Και στο τέλος, χθες πάλι με τον Μπέλκα προχθές, ήρθε να βοηθήσει ο άνθρωπος. Μην είστε αχάριστοι δηλαδή. Μην είστε αχάριστοι. Είπα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Λέω επίσης Αιγαίων ψαραγορά, 790 ελληνική τσιπούρα, πεντανόστιμη, φρεσκότατη, σε κοιτάει στα μάτια και κλαίει η τσιπούρα από τη συγκίνησή της. Διότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπήκαν ψαρωμένοι, δεν ψαρώνει, δεν τηρήσει γη ηχθείως. Και εκπληκτικά πιάτα, τηγανιά σολομού, μουσακά θαλασσινών, εξαιρετικά πράγματα. Εξαιρετικά πιάτα. Και στο διοικητήριο 214.000 και στην περιοχή Ωραιοκάστρου 69-56-66. Και βέβαια για γλυκάρες, για παγωτάρες, παγωτό παιδιά, και κούκις. Και Λα Πάουζε, και Νάνα Μέλια, και Βέλβετι Μπόσκο, υπέροχο μοσχοβολάει ο τόπος, με φρεσκότατο γάλα, Νικολαίδης, Αρτοπία, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 235-163. Την Παρασκευή λοιπόν, την Παρασκευή, διότι η ευχή της μάνας ακολουθεί πάντα, χρόνια πολλά στις μανούλες, έχω τραγούδι με το οποίο θα φύγουμε στο ημίχρονο, χρόνια πολλά, μανούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά που σε έχω μακριά και δεν μπορώ να στα πω από κοντά. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ που μας ανέθρεψες με το νεκτάριο, με κόπο, με υδρότα, με προσωπικές θυσίες, με ξενύχτια, να είσαι πάντα εκεί, ένας φύλακας άγγελος, δίπλα μας, στις καλές, κυρίως στις άσχημες, σε αρρώστιες, σε ταλαιπωρίες, σε στεναχώριες, χωρίς να υπολογίσεις ούτε χρόνο, ούτε κόπο, ούτε θυσίες προσωπικές. Μανούλα μου γλυκιά, σε ευχαριστώ για όλα. Χρόνια πολλά και στη μάνα των δικών μου παιδιών. Τζόρτζια, σε σένα μιλάω. Θυσία για το Θάνο και την Νεκτάρια. Η μάνα η σημερινή δύσκολα να συνδυάσει και τη δουλειά της και να είναι εκεί δίπλα στα παιδιά της. Σε ευχαριστώ. Από μικροφόνου, σπάνια αναφέρομαι σε σένα. Μου λένε καλά, λέει όλο και τα παιδιά σου, λες, για τη γυναίκα σου και δεν λες τίποτα. Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι του χαρακτήρα μας. Δεν είναι. Μια μικρή ηρωίδα. Σε ευχαριστώ που είσαι εκεί για τα παιδιά όταν εγώ πρέπει να λείψω. Όταν εγώ πρέπει να είμαι αλλού. Για τη δουλειά ή για το οτιδήποτε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι η ευχή της μάνας που ακολουθεί την Παρασκευή. Επιλέγω να πω 2 πράγματα στο πρώτο μισάωρο. Το ένα πράγμα είναι η αναφορά σε ένα συγκεκριμένο παίχτη που διαλέγω και λέω αυτό στο ξεκίνημα. Δεν το γνωρίζω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε ένα άλλο παιδί. Κάθε φορά επιλέγω έναν και τυχαίνει αυτός που επιλέγω σαν να ακούει. Σαν ένα παιχνίδι, σαν ένα τερτύπι της μοίρας, σαν απλή κολοφαρδία αν θέλετε. Αυτός σας που χθες ήρθε, είπε τα συνθήματά του και πολύ ωραία και όμορφα αποχώρησε για να κάνει η ομάδα την προπόνηση. Παίξτε για την πάρτσα, για το γούστο σας, παίξτε για να δείξετε ρε παιδί μου ότι ξαναγύρισε εκεί που θέλετε λέμε να μπει. Εκεί που λέμε για το ποιον παίχτη μιλάμε, για αυτόν ένα μηδέν, στο ξεκίνημα, εκεί που λέμε. Επέλεξα λοιπόν να ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο. Όπως είπαμε, που είναι ένα τερτύπι. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει αριστερά τον Γιαννούλη ή τον Κρέσπο. Δεν το γνωρίζω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε ένα άλλο παιδί αυτό. Κάθε φορά επιλέγω έναν και τυχαίνει αυτός που επιλέγω σαν να ακούει. Σαν ένα παιχνίδι, σαν ένα τερτύπι της μοίρας, σαν αυτό να λέμε κολοφαρδία, αν την θέλετε, Παρασκευή. Αυτός να μας βγάζει και ασπροπρόσωπους και να διαπρέπει και να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Θέλω να απευθυνθώ
στο Δημήτρη Πέλκα. Εσύ που 13 χρονών πέρασες το κατόβλι της Τούμπας, ένα αμούστακο παλικαράκι, αδύνατο, γεμάτο τρέλα και αγάπη και έρωτα για τον ΠΑΟΚ. Εσένα που ο πατέρας σου επήγαινε έφερε τα Γιαννιτσά κάνοντας θυσίες ετών για να μπορέσει να σε καμαρώσει εκεί. Εσύ που αποτελείς παράδειγμα για όλα αυτά τα πιτσιρίκια που τώρα παλεύουν κάθε μέρα κλέβοντας από τον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτά λέω εν ολίγες για τον Δημήτρη Πέλκα. Ο Πέλκας πήρε το πανί στο χέρι από το μεγάλο αρχηγό. Πήρε το πανί από τον αρχηγό της οικογένειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έκανε ένα τεράστιο παιχνίδι ο Πέλκας. Μας άκουσε. Ή τέλος πάντων του μετέφεραν. Ή τέλος πάντων έτυχε ο Δημήτρης Πέλκας. Γιατί? Γιατί κατάλαβε ότι αυτός πρέπει να βγάλει τα ηγετικά χαρακτηριστικά μέσα στο γήπεδο. Πώς τα καταφέρεις ρε φίλε και κάνεις δεύτερη φωνή στον εαυτό σου, είσαι πολύ ωραίος. Γεια σου Παρισόπουλε, καλημέρα νταμπλούχια αδελφέ. Φίλε αυτό είναι εγκαστρίμηθος εις διπλούν, πώς καταφέρω να κάνω διπλές φωνές. Νταμπλούχος δεν είμαι, διπλούχος δεν είμαι, νταμπλ δυο φωνές θα κάνω. Πού να δείτε γιαγιά που ετοιμάζω τώρα μέσα στην εβδομάδα, οπωσδήποτε περιμέναμε και αυτό να μπει το κερασάκι. Ο ένας λοιπόν είναι ο Πέλκας που κάνει τρομερό παιχνίδι, κάνει τρομερή ενέργεια στον γκολ. Και το άλλο που είπαμε την Παρασκευή είναι αυτό. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ανέβασε στον τοίχο η βροχή, αυτό που έκανε με Τσούμπα Ακβομ. Και κάπου εδώ λέει τελειώνει η σχέση μας, με μπέρδεψε με άλλον. Γεια σου Βατσιλάκη, γεια σου Βροχούλα. Κάτσε να δω, κάτσε να δω. Περίμενε, να δω. Νομίζω ήμουν σαφέστατος σε αυτό που είπα. Να το, το ανέβασε. Πρώτο πάνω πάνω. Έτσι, μπες στον αθλητήριο. Ζουμουσού, καλημέρα. Λέει αυτός που με ανάγκασε να παίξω μία εβδομάδα μποφίλιου. Έστω 10 δευτερόλεπτα. Ξανά. Ζουμουσού, καλημέρα. Βγάζουμε το καπέλο στα ζουμουσάκια που το πρώτο πράγμα που σκέφτονται όταν βρίσκουν τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Τα λέμε την Παρασκευή. Ούτε να βγάλουν φωτογραφία, ούτε να πάρουν αυτόγραφο, ούτε να υπογράψει τη φανέλα. Είπε ζουμουσού ο Τσούμπα Ακβομ. Να βάλουν να πει ζουμουσού. Τσούμπα Ακβομ. 9 παρα 5 και επειδή τα στοιχήματα τα άλλα μας έριξε τον κουβά με την Ποφίλιου. Σου λέω σήμερα Παρασκευή 9 παρα 5 για να παίξει τη Δευτέρα 8 και 5. Εντάξει, 8 και 25. Ότι θα βάλεις τουλάχιστον ένα γκολ. Μετά από την κουβέντα που είπες, μετά από το ζουμουσού, που τους εξηγούνε τι είναι το ζουμουσού, σου λέει μην πω τίποτα. Ο Καρσία όταν πρωτογνωριστήκαμε. Έτσι απλά. Του λέω θέλω να έτσι πεις ζουμουσού ομοδοσία. Τι είναι αυτό. Σου λέει μην είναι τίποτα. Τι πληρώνουμε σε λίγο 45 λεπτά. Κάνιας για τον Γιαννούλη. Μπίσεσβαρ. Κάνιας, σουτάριο, Κάνιας, κοντράρι μπάλα, Πέλκας, πατάει περιοχή, Πέλκας, μπες στην περιοχή, γκολ, 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 Τσούμπα Ακβομ, Τσούμπα Ακβομ με κυριστό, 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-0 με κυριστό του Ακβομ, απ' την εξαιρετική ενέργεια. Χαλάλη Υποφίλιου που έπαιξα την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπαμε, το είπαμε. Κάντε όλοι στην πάντα να περάσει ο Σαλονικιός. Ο Στράτος 11 του μηνός έφυγε. Την ημέρα που είχε γενέθλια λοιπόν ο Πάμπλο Γκαρσία, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου, ο αδευτέρωτος, ο ατελείωτος, την ημέρα αυτή γράφτηκε η ιστορία. Δεν ξέρω αν έχουν συνειδητοποιήσει τα παιδιά αυτά που φορούν τη φανέλα τι έχουν επιτύχει, τι κατόρθωσαν. Κόντρα σε όλους και σε όλα, το ξαναλέω. Κόντρα σε μια καθιστικία τάξη, κόντρα σε μια πακτωμένη κατάσταση δεκαετιών. Γι' αυτό έχουν λυσάξει, τους βλέπετε, έχουν λυσάξει. Έτσι ξηγέται ο Σαλονικιός λοιπόν, έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Πανάξιος, ταμπλούχος. Όταν λοιπόν βλέπεις τρεις ξένους, ο ένας από το πράσινο ακροτήρι από το Κάπο Βέρντε, ο άλλος από την Ουκρανία και ο άλλος από την Ανδαλουσία, από την Ισπανία, τρεις ανθρώπους ξένους μεταξύ τους μέχρι πριν από 3 χρόνια, με τη λήξη του τελικού να είναι αγκαλιασμένοι και να κλαίνε όπως η μάνα που αποχαιρετάει το παιδί της και πηγαίνει στη μάχη στον πόλεμο, όπως ο πατέρας που
αποχαιρετάει το παιδί του που φεύγει μετανάστης. Κλαίνε γοερά με μαύρο δάκρυ και οι τρεις αγκαλιασμένοι, σαν ένα αδέρφια από την ίδια μάνα που χάθηκαν άμα τη εμφανίσει τους αυτόν τον πλανήτη. Και τους εμφάνισε και πάλι η Βίκη Χατζηβασιλείου στο πάμε πακέτο να φύγει ο τείχος. Τρεις άνθρωποι φορώντας τον αετό με τα μαζεμένα φτερά, τον δικέφαλο αετό με τα μαζεμένα φτερά στο μέρος καρδιάς, να κλαίνε σαν μικρά παιδιά, είναι το πιο συγκλονιστικό βίντεο από αυτό τον τελικό. Τρεις που δεν ξέρει κανένας από τους τρεις και δεν ξέρουμε και εμείς αν θα είναι εδώ αύριο. Κλαίνε τρεις που ο ένας δεν έχει συμφωνήσει να μείνει, που ο δεύτερος επίσης δεν έχει ακόμα συμφωνήσει να μείνει, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, και ένας που κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα αποχωρεί, αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ. Και είναι αυτό το τρελό παιδί που μέσα στα ποδητήρια τα έκανε όλα λαμπόγιαλο. Ο πιο τρελαμένος από όλους. Και μιλάω για το φίλο μας τον Γκάνιας. Είναι λοιπόν τρεις που δεν γνωρίζουν και δεν γνωρίζουμε κι εμείς αν αύριο θα είναι εδώ. Όταν τους βλέπεις λοιπόν και είναι σφιχτα αγκαλιασμένοι και κλαίνε γιατί τους έχει βγει όλη η ένταση, τότε λες, μα πώς υπήρχε έστω και μία πιθανότητα αυτή η οικογένεια, αυτή η παρέα να μη σαρώσει τα πάντα. Υπήρχε περίπτωση οι παρέες, οι οικογένειες φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι παρέες, οι δεμένες οικογένειες κάνουν τις επαναστάσεις στο ποδόσφαιρο. Κάντε όλοι στην πάντα όπως μου γράψε κάπως και με κάποιο πολύ ωραίο τρόπο χθες αδερφός και φίλος Χρήστος Τσίκος από Ανόβερο. Φίλε, τέλος λέει, αυτό είναι. Βγες στη σύνταξη. Άστα όλα. Πες το ζου μου σου έφτασε. Όταν είναι μια γραμμή που κάνει loading, έτσι δεν είναι, και λέει 35, 50, 70, 85% κτλ. Έφτασε. Φτάσαμε στην απόλυτη εφαρμογή του ζούμου σου. Έχω πάρει τόσα πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες, όχι για φέτος και για το πανηγύρι, για πέρσι. Και δεν θέλω τώρα να διαβάζω τέτοια μηνύματα, αλλά το νόημα είναι, δεν μας άφησες πέρσι μόνους μας. Είχες τη δική σου στεναχώρια, αλλά ήσουν εκεί να ανοίξεις γραμμές και να πεις πάμε να τα πάρουμε όλα, πάμε να σταθούμε στα πόδια μας. Συγκεκριμένα την έκφραση είχα πει, τώρα πιο πολύ ΠΑΟΚ, τώρα σ' αγαπώ πιο πολύ μετά από αυτό που σου έκαναν, μετά την κλοπή. Και είπαμε, ελάτε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και πάμε να τους αρρώσουμε. Και σας ευχαριστώ για αυτό. Αυτό είναι, αυτή είναι η παρέα μας. Αυτό είναι το ζουμού σου. Και έπιασε πραγματικά το 100% με αυτό το double. Αυτές τις μέρες σκέφτομαι την Τουλάρα, τον Κωνσταντίνο, τα παιδιά που έφυγαν νωρίτερα και της πολύ δικής μας παρέας αλλά και της ευρύτερης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τον Άσο και τα υπόλοιπα παιδιά, τους Παναγιώτηδες, όλα τα ετόπουλα, τα έξι καμένα ετόπουλα, όλους τους σκεφτόμαστε. Είμαστε βέβαιοι ότι βλέπουν από ψηλά. Είμαστε βέβαιοι ότι συμμετέχουν στο πανηγύρι μας και έχουν ανάψει πυρσού στον παράδεισο. Τι να πούμε, κοιτιόμαστε μεταξύ μας στο δρόμο. Και λέμε, το ζήσαμε αυτό. Τι έχει γίνει ρε παιδιά, καταλάβατε τι έχει γίνει? Και πιστέψτε με, δεν είναι αυτό το τέλος. Είναι μόνον η αρχή. Έρχονται κι άλλα. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό ένα αίτητο πρωτάθλημα πάλι. Αυτό είναι το μοναδικό, είναι το τόσο ξεχωριστό. Πιστεύω, φρονώ, είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλα πρωταθλήματα τα επόμενα χρόνια. Ότι θα πάρει και άλλα κύπελα. Ότι πιθανόν να κάνει και άλλα double. Αλλά αυτό το πετράδι, το πολύτιμο, το μοναδικό, το αίτητο, αυτό ρε παιδιά είναι. Πήγαμε μέσα, εκεί, απαντήσαμε, τι θέλετε, θέλετε με κόσμο, θέλετε χωρίς κόσμο, θέλετε με βαρ, θέλετε χωρίς βαρ. Πού θέλετε, στο σπίτι σας μέσα, πώς το λέει ο Κοντολάζος, σπίτι μου, σπίτι σου και κάπου αλλού. Πού θέλετε ρε παιδί μου, όπου θέλετε θα έρθουμε, τρίτη συνεχόμενη φορά. Και το λέγαμε πριν τον τελικό μεταξύ μας ότι ναι πάμε να το πάρουμε, είμαστε ανώτρια, λες τρίτη φορά ρε παιδί μου. Είχαμε ένα μαγκωματάκι μέσα μας και λέγαμε είναι δυνατό, τρίτη φορά να πάμε πάλι, τρίτη φορά. Είναι πλέον σχέση, ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις μέχρι το μεδούλι. Η τρέλα του κόσμου. 4 και 4
Σκάει το πούλμαν στο Λευκό Πύργο. Ο κόσμος είναι εκεί από τις 11 και έρχεται 4 και 4 το λεωφορείο. Και δεν υπάρχει χώρος για τη χαρά του, για την ευτυχία του, για την πλημμύρα συναισθημάτων. Γεμάτα μάτια, γεμάτες ψυχές. Γεμάτη ΠΑΟΚ η ζωή μας. Γεμάτη. Τώρα υπάρχουν και στεναχωρημένοι. Εντάξει. Στέφανε, τι να πούμε. Υπάρχουν και αυτοί. Τι θες να κάνουμε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλος ο πόνος και ο καημός. Ξέρεις σημαίνει. Πάμε φίλε τρίτη φορά εκεί πέρα μέσα. Πώς θα το αντέξεις αυτό. Έμειναν με τις δηλώσεις. Αυτή είναι η πρωταθλήτρια η περσινή. Γκρεμίστηκε ο χάρτινος ο πύργος. Γκρεμίστηκε. Τσούμπα, ξάπλα αγόρι μου έτσι. Ξάπλωσες, ψαλιδάκι, ξάπλα τσούμπα. Ξάπλα. Double και τα κορίτσια στο handball. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Οι παίκτες τον γλέντισαν εχθές. Σε οικογενειακό κύκλο βγάλανε τις φωτογραφίες τους. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε. Ιβάν, σε ευχαριστούμε Ευεργέτη. Ρασβάν, σε ευχαριστούμε γιατί το γύρισες και έγραψες ιστορία ως ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία αυτής της ομάδας. Εσείς που φορούσατε τη φανέλα, γράψατε παντοτινή ιστορία, γραφτήκατε με χρυσά γράμματα. Θα γεράσετε, θα έχετε ρητίδες και άσπρα μαλλιά και μπροστά στο τζάκι, πίνοντας τσάι με το κιμονό, θα λέτε στα εγγόνια σας για τα χρόνια του ΠΑΟΚ, για το 2019, για μια ομάδα που επέστρεψε από την κλοπή που τους επιφύλαξαν και απέδειξε ότι είναι τόσο τεράστια σε ψυχικά αποθέματα, σε χαρίσματα, σε αρχές. Αυτά έχω να πω. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε αμέσως με τραγούδι για τη μάνα, αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες του κόσμου, σε όλες αυτές και έχει και γραμμές από χαμός από τώρα, ε. Πάμε, θα δούμε πότε θα το βάλουμε το κομμάτι. Θυμίζω Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη με την εγγύηση Ελλάς Service. Και φυσικά, οπτικά Μανολόπουλος, γούρι αδερφέ, εσύ και ο Κουμπάρος, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεί το μάτς. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε το κύπελο. Οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, Παναγίτης Αλδάρη 22, τα πάντα όλα για τα γυαλιά, τα πάντα όλα, τα πάντα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε, ζούμου σου, ξαναλέω, κληρώνουμε 30 διάρα, τηλεόραση LG υπέροχη, αλλά και φανέλα συλλεκτική ΠΑΟΚ, η μολυβή, η γκρι σκούρα, η συλλεκτική. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε! Έλα στην Τούμπα να σου το δείξω. Αυτά είναι, αυτές τις στιγμές ζούμε. Πιείτε το νέκταρ μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Πείτε το ξανά. Ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος πρωταθλητής και νταμπλούχος, πανάξιος. Τρίτη συνεχόμενη φορά αντίπαλο σε τελικό. Δεν το έχει κάνει κανένας στον κόσμο. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δηλαδή, την ομάδα την ίδια, τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελικό κυπέλου, δεν τις έχει πάρει κανένα στο κύπελο τρεις φορές, στον κόσμο όλο. Και όχι μόνο αυτό, τις δύο φορές μέσα στο σπιτάκι της. Μέσα στο σπιτάκι της. Τι θέτε με κόσμο, θέτε χωρίς κόσμο, τι θέτε. Τι θέτε, θέτε με κόσμο, θέτε χωρίς κόσμο, θέτε με βαν, θέτε με, τι θέτε, τι θέλετε. Και αν ήταν και λίγο πιο προσεκτική ομάδα, θα βάζει και δεύτερο γκολ. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρωταθλήτρια. Κατέρευσαν αυτοί. Διαλύονται. Πάρα πολλά μπινελίκια στο διαδίκτυο. Τίγρη, αυτά έτσι αλλιώς. Άχρηστοι όλοι. Ντροπή, μας ντροπιάζατε. Έχουμε γίνει πελατάκια του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι. Έτσι απλά. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Θέλω να πω ότι ο πρώτος ακροατής σήμερα έχει πάρει 8 και 7. Μου λέει 8 και 7, 8 και 8, τι ώρα. Από τι... Καλημέρα! Από την Παρασκευή έχω πάρει τηλέφωνο. Είμαι το τελευταίο τηλέφωνο της Παρασκευής. Είχα πάρει δυο φορές την Παρασκευή και ξαναπήρα από τις 8 και 7 στις 20. Μόνο και μόνο για να σου πω ότι είσαι ταμπλούχος. Ταμπλούχε μου, σκούφες είσαι! Ο σκούφος είμαι, δεν θέλω να κατάλαβες. Καταρχήν, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα δύο χρόνια αυτά που μιλάμε.
για τα ονόματα που αλλάξαμε από Κορδέλα, Σερπαντίνα σε Σκούφο και ό,τι περάσαμε. Κρατάς πραγματικά. Κρατάς το Σκούφο. Έχω, έχω ξεχάσει και προσπαθώ να το θυμηθώ και το θυμάμαι όταν κλείνω το τηλέφωνο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το Zoom σου μπλουζάκι. Τα είπαμε και από κοντά. Απλά ξέρεις, κάθε φορά ξεκινάμε με άλλα και λέμε εντάξει, άλλα. Είναι συνήθως φαινόμενο αυτό στην εκπομπή. Εντάξει, θα τα απλά πούμε. Είναι ένα ρεζουμέ τώρα. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. 10 Ιουνίου είμαστε στον όμιλο, στον ιστιοπλοϊκό όμιλο που είναι κάτω στην παραλία. Μετά το Μακεδονία Παλάς, δεξιά. Είναι από την πλευρά της θάλασσας, δυο είναι τα μαγαζιά. Στον όμιλο λοιπόν, 10 Ιουνίου, έχουμε το πάρτι μας. Τα 20 χρόνια εκπομπής. Δεν μπορούσα να φανταστώ πιο τέλεια συγκυρία να έχουμε πάρει και το double. Να πάμε τρισευτυχισμένοι. Δηλαδή, πραγματικά. Είσαι σίγουρος. Πραγματικά είμαι. Τι να σου πω. Είπα, θα ακούσω το. Το όχι, ρε. Λέω να, και να θυμηθώ να πω στα παιδιά στο, στο μικρόφωνο. Τι όνειρο φοβερό είδα. Και μου λέει, άντε ρε, και τα βλέπετε. Είτε καλά, ρε. Τι, τι έφαγε το βράδυ, ρε. Και, και είδε τέτοιο όνειρο. Δεν γίνονται λοιπόν, αυτά. Σε καμία στιγμή του αγώνα, όπως πέρσι, παρόλο που η ομάδα ήταν ένα κλικ λίγο πιο χαμηλά τις στροφές, δεν ένιωσα ότι μπορούν να μας το πάρουν. Έτσι. Σε καμία στιγμή του αγώνα δεν μπορούσαν να το πάρουν. Φαινόταν από την πρώτη Ακριβώς. στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι. Πρόσεχε, χωρίς να κάνουμε εμείς κανένα τεράστιο παιχνίδι. Όχι, ήμασταν ένα κλικ το, κάτω τόσο, από πέρσι. Όσο, φαντάσου λοιπόν. Τόσο όσο. Εμείς κινικά, σε μια απλά... Κινικά, έτσι, ήταν ένα αρχακόνα κοινικός αγώνας, μια ακόμα μέρα στη δουλειά, που έπρεπε να κερδίσει η ομάδα, την αίσθησε έτσι ο μέγα στρατηγός Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι τόσο προσωπική η σφραγίδα του, ειδικά σε αυτό το τελικό, που αφήνει έξω το τεχνίτη και πιο οχτάρι Ολιβέιρα για να βάλει μέσα τον παθιασμένο Κάνιας που τον είδε, στις δηλώσεις ο Βαρέλα και του λέει «Ε, where have you been, ρε, μα, πού ήσουν εσύ τους τελευταίους μήνες?» Να πού χαθήκαμε. Και όμως ο Πέλκας που περιμέναμε έκανε το παιχνίδι που έπρεπε να αυτό κάνει. Αυτό που έλεγα όλη την εβδομάδα. Είχαμε απώλειες από την πρώτη γραμμή μέχρι και την τελευταία γραμμή, από την επίθεση, το κέντρο, την άμυνα. Η ομάδα ήταν πιο σπασμένη, δεν μπορούσες να τη βρεις. Τα χειρότερά της. Κι όμως και με το Βαρέλα ηρωικό να παίζει με ένεση από το ημίχρονο, παιδιά. Αυτός που δεν έχει ακόμα βάλει την υπογραφή και αύριο μπορεί να φύγει, είπε «Κάνε μου ένεση να μπω να παίξω» και μπήκε το μπίστ. Υπάρχει πρόβλημα με το Βαρέλα να μην βάλει υπογραφή, έτσι. Γιατί είναι το χέρι το πονεμένο. Θα τη βάλει με το μεσαίο. Με το άλλο. Γεια σου Σκούφε! Τα χαιρετώ, Ζουμουσού, λένε παιδιά, Ζουμουσού, πάντα τέτοια, αδερφέ, πάντα τέτοια. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Ναι, είναι ηθική δικαίωση. Είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Σκεφτείτε πώς ήμασταν πέρσι και πώς εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, δικαίωμα του καθενός, ο άλλος μπορεί να μην πιστεύει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο Θεός μας δοκίμασε πέρσι και μας τα δίνει όλα φέτος τόσο απλόχερα. Και επειδή το αξίζουμε σαν χαρακτήρες, σαν οικογένεια, σαν οικοδόμημα, σαν οργανισμός, σαν ομάδα, σαν σύλλογο, σαν εκπομπή, σαν όλα ρε παιδιά, σαν παρέα. Και μας τα δίνει πίσω. Πάμε, πάμε στις γραμμές. 8 και 10 πήρε ο άλλος για να βγει, απίστευτα. Καλημέρα σας, ναι! Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρχε οπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Εγώ είμαι ο και 8 λεπτά. Με έφαγε ο άλλος, για ένα λεπτό με έφαγε. Πήρες τι? Κουφάλα νεκροτά, τι ώρα, πήρες 8 και 8 λεπτά. Πήρες 8 και 8 λεπτά. Ναι ρε, για ένα λεπτό με έφαγε ρε. Με λέει τι θέλεις ο ηχολήπτης και του λέω άσε μη στον αέρα πρώτος να βγω και δεν με λέει έχω άλλον πρώτο. Ποιος είναι ο Χρήστος είναι? Ο Σκούφος ήτανε. Σκούφος. Ο Σκούφος. Όχι, ποιος είναι ηχολήπτης, ο Χρήστος. Ναι, ναι, ο Χρήστος είναι, ναι. Χρήστος, ποιος? Ο Χρήστος, καθένα δεν με γνώριζε. Θέλω να τον έφτιαξα ένα τρίπλα το σκουφό. Δεν σε γνώρισε, έχει λίγο σκοτάδι στο, μέσα στο, στο ηχολήπτο δωμάτιο και δεν σε είδε καλά στην πάτσα. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ θα το πω και εσύ φόρεσέτε μου. Ποιος διαιτητής Έλληνας θα μου έδινε αυτό το κύπελο, πες μου. Αυτός 1-0! Καλά με κάνει. Γόρι μου. Λοιπόν, και μπέναλτι θα έδινε και ο Σάιντ θα κρύωνε. Εννοείται, εννοείται. Γιατί το ΒΑΡ είδες πως το έδειξε. Σώμα, ακριβώς. Βουτί και μετά χέρι. Ακριβώς.
Καθαρά. Ετοιμαστείτε για γούστα. Με ξένους διαιτητές πρώτη φορά τα πήρα όλα. Καταλάβατε τι θα είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Από τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τώρα. Τώρα. Και μ' αρέσει που δεν με γουστάρουνε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Δεν θέλω να με αγαπάνε όλοι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει. Χαιρετώ όλα τα ζουμουσάκια τους ταμπλούγους. Όλους. Ζουμουσάδες, ζουμουσάκια, ζουμουσούδες. Τους πάντες όλους. Παιδιά, το έζησα κι αυτό. Και θα ζήσω κι άλλα. Πολλά θα ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ καλά, μέχρι τις 5 ώρα δεν κουράστηκες? Τι να κουράστω, ρε. Τι να κουράστω. Σήμερα σ' άκουσα επανάληψη. Εκεί ήμουνα. Σ' άκουσα επανάληψη σήμερα. Έπαιζε. Μέχρι τις 5 ώρα ήσουν μέχρι τελευταία 5 στιγμή. Παρά 25. Κόρτας, μέχρι που έστριψε το λεωφορείο ήμουνα εδώ. Φάζαμε εδώ, στο Λευκό Πύργο. Κάτω, αγόρι μου. Τα αγούστα, Μελιάνα, με Σωτήρι κάτω. Κάνα 2 κιλά. Αγόρι μου. Γεια σου, Παυλάρα! Γεια σου, ταμπλούχε! Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. Γεια σου, αγόρι μου. Δώσαμε απαντήσεις, είπε χθες το κτήμα Δέδα, στην εκδήλωση που έγινε για τις οικογένειες των παικτών, και ήταν εκεί ο Ιβάν και είπε, δώσαμε απαντήσεις σε όσους ήθελαν να πεθάνουμε. Αυτό που λέμε. Πέρσι θέλησαν να μας αφανίσουν, να μας εξαφανίσουν. Και δεν μας μέτρησαν σωστά. Νόμιζαν ότι αρκούσε αυτό το χτύπημα. Και πιθανόν οποιοδήποτε άλλος να είχε πραγματικά λυγίσει, να τα είχε παρατήσει. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ιβάν αυτόν καθ' αυτόν. Μιλάω για όλη την οικογένεια. Για όλο το οικοδόμημα. Πιθανόν οποιοδήποτε άλλος. Εδώ όμως αυτή είναι η απάντηση. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. 32 LG τηλεορασάρα κληρώνουμε και αυθεντική φανέλα ΠΑΟΚ. Συλλεκτική. Καλημέρα. Μάκρον, έτσι εννοείται. Και ευχαριστούμε την Boutique που μας την παραχωρεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό στο Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Λοιπόν, το Super Cup που θα γίνει, Κωστή? Το Super Cup θα παίξει, πιστεύω μπορεί να παίξει η πρώτη ομάδα με την ΚΑΠΑ 19. Λοιπόν, βάλε με για τη φανέλα και για την τηλεόραση. Τηλεόραση μόνο μέσα από τα μηνύματα, θα εντάξει, σε βάλω τη φανέλα. Για τη φανέλα. Φανέλα. Γιώργος 500. Λοιπόν, θέλω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει επίσημο αίτημα, να μπει δικλίδα, ούτως ώστε αν γίνει το επόμενη χρονιά ο τελικός κυπέλλου ΠΑΟΚ με ΑΕΚ, να γίνει στο ΆΚΑ. Ναι. Ναι, θέλω εκεί. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάποια πράγματα, να ξέρουμε. Και αυτοί δεν θα θέλουν, ξέρουμε, έτσι. Ναι, ναι, στην αρχή θέλαμε, αλλά μετά όμως είπαν ότι ναι, ναι. Μέσα λοιπόν, στο σπίτι του, θέλετε, θέλετε εκεί, όπου θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτά δεν γίνονται τυχαία, Κωστή. Τα είδαμε μεσοβδόματα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, το 19 ο ΠΑΟΚ με 26 νίκες και 4 ισοπαλίες με τα 4 α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Απίστευτο. Γιατί είναι, λες για το 1926 που είναι 4α. Έτσι. Ναι, 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 που είναι όλα αυτά. 26-4-0 είναι οι ομάδες με τα 4α που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. ΑΕΛ, Αστέρας, Άρης και Ατρόμητος. Ναι, ναι, απίστευτο θέλω. Μάλλον με τη Λιβαδιά γι' αυτό έγινε η τέτοια η φιέστα. Δηλαδή όλα είναι μελετημένα, δεν γίνεται. Δηλαδή χτες έλεγα, προχτές στο τελικό που βλέπουμε εκεί με τα παιδιά μου, τους φίλους, τον αδελφό μου και αυτά, λέει, ήταν ένα 0, να ξέρω εγώ ένα λίγο προσοχή, δεν μπαίνει, ρε, μια εβδομάδα να τους αφήσεις αυτούς, γκολ δεν θα βάλουν. Ο σπουδαίος Πασχαλάκης, σε μια φάση που μπορεί να αλλάξει όλο το μάτς, εκεί που βγαίνει ο άλλος μόνος του και πάει να τον πλασάρει κάτω τα πόδια, για μία ακόμα φορά το λέω, έχω τον καλύτερο τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Και ας ξυνίζουν κάποιοι. Έφτασε ο άνθρωπος. Η εστία μου φέτος δεν παραβιάστηκε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και πήρα προσωπικούς βαθμούς από αυτόν τον τύπο. Μα ξέρεις τι γίνεται. Τελείωσε. Θα το λέω εγώ και ας μην αρέσει σε κάποιους. Τι να κάνουμε δηλαδή. Από την ψυχολογία του τη νομίζει σπιρτόκουτο. Ακριβώς. Σκεπάζει την εστία. Βλέπεις. Βγαίνει ο άλλος τέτα τέτ και έχεις, λέει, έχω το θηρίο να με δαγκώσει. Να με δαγκώσει απέναντι. Είναι μεγάλο. Πάντως, Κωστή, είμαστε διπλούχοι. Σ' άκουσα από το πριν και χάρηκα. Έτσι, βεβαίως.
Βέβαια, ναι. Βεβαίως. Έχεις, είπαμε, έχεις το βράτσα. Πώς το είπες εσύ, είπες διπλούχοι και σου είπα μόνο μια μικρή αυτή θα το κάνουμε. Παραγή. Είμαστε διπλούχοι. Διπλούχοι, έτσι αγόρι μου, έτσι. Γεια σου Δουβού. Τα καλύτερα έρχονται έτσι. Με βάρ, Κωστή. Βρε και με βάρ και ό,τι θέλετε. Με βάρ και ξένους διαιτητές. Τελειώσανε. Τα τελευταία 50 χρόνια τελειώσανε. Θα είχαμε όλοι πολύ παραπάνω. Τελειώσανε. Αυτό το χέρι πιθανόν ένας από τους άλλους διαιτητές να το δίνει. Το βάζει, βλέπει ότι είναι 100% ακούσιο. 100% το γκολ, είδες τι είπε ο Τσούμπα. Λέει φοβήθηκα, λέει all the goals, λέει offside. Γεια σου Δουβού, γεια σου Δουβού. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον Ταβλούχο. Καλημέρα Κωστή. Για λοιπόν... το τέλος τι σου έχω θα με... Τι, για, μάλλον όχι, για το τέλος πες τι σου έχω θα με πείτε και Ταβλούχο. Εγώ. Λοιπόν, έλα στράτε μου, έλα. Για να στείλω μήνυμα για την... Για την 64 την τηλεόραση που στέλνω. 64, ε! Α, sorry, 32, τα βλέπω διπλά, με συγχωρείς από χτες, έχω ένα προβληματάκι, τα βλέπω όλα διπλά. Αγόρι μου. Λοιπόν, φήμες που λένε ότι ο Τσούμπα Ακπομ με έβαλε τον γκολ ούτε με το αριστερό. Ναι, ναι. Αλλά με, ούτε με το δεξί. Με τη Χαλκιδική. Είναι εντελώς ανυπόστατες. Και αναλυθείς. Αναλυθείς και ανυπόστατες. Χαλκιδική. Λοιπόν, έτσι. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι εμείς εκεί στον ΠΑΟΚ είμαστε κοπρίτες. Πήγαμε, αραβωνιαστήκαμε, ούτε ένα δαχτυλίδι δεν πήραμε. Τίποτα. Την κοπέλα. Ξερά, τίποτα. Στεγνά, έτσι. Αγένεια. Δηλαδή, αγένεια. Και να πεις ότι δεν περισσεύει το πικικίνι, δηλαδή αγένεια. Είμαστε από τις πιο πλούσιες ομάδες. Δύο με εκνεύριζαν πιο πολύ, Στράτο, επίτρεψέ μου, δύο φάτσες. Η μία ήταν ο Μπάρκας, πραγματικά δεν μπορώ, τον έχω στο μυαλό μου να πανηγυρίζει. Λες και έβαλε γκολ στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, πέρσι με τον Κομίνη. Και ο άλλος είναι ο Χιμένεθ, φίλε. Που σε κάθε φάση λες και θαλασσοπνιγόταν, άνοιγε τα χέρια, λες και τον σφάζανε, λες και τον χτυπούσε ρεύμα. Γι' αυτό θα πάρει πούλο πάλι. Έτσι. Μεγάλε ΠΑΟΚ, τι ωραία που τα εξηγείς όλα. Τους τα εξήγησε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά τους τα εξήγησε. Κώστα, αυτό που έγινε χτες ήταν κάτι. Νομίζω ότι το είμαστε όλοι ανήθεια της θείας δίκης έχει την πρακτική και την τέλεια εφαρμογή του ορισμού του στο φετινό. Θεωρώ ότι και Μαρινάκης και Μελισανίδης σκέφτονται πολύ σοβαρά το βράδυ που κοιμούνται τη φάση, το σκηνικό με τον παπά, το διαιτητή και τη φάση με τον Κομίνη. Και σκέφτονται ότι αν μπορούσαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω να το κάνουν και τα δύο αλλιώς. Σωστό. Το πιστεύω ακράδαντα αλλιώς. Αυτό που λες. Θεωρώ ότι πολλοί είπανε ας τους αφήναμε να το πάρουν. Ίσως ναι, να γλιτώναμε φέτος. Να το παίρνανε, να τελειώνανε. Μήπως ξεθύμεναν, νομίζουν, έτσι με το μυαλό τους τώρα. Όχι, λέω, εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ήταν και αλήθεια. Ρε παιδί μου, με ρώτησε κάποιος στο Λευκό Πύργο, πρωί ξημερώματα, τα παιδιά από τη γη του Πυρός που ήρθανε, τα παιδιά, το άλλο παλικάρι που έβγαλε και μου έδωσε το καπέλο του. Λοιπόν, και είχαν βάλει και ένα πανό μεγάλο στα δέντρα, μπροστά στο πάρκο στο Λευκό Πύργο. Λέει, Κωστή, αν πέρσι το παίρναμε, φέτος θα το ξαναπέρναμε, λέω θα το ξαναπέρναμε, δεν ξέρω αν θα το παίρναμε αίτητη. Δηλαδή το αίτητο είναι αυτό που είναι η. Πώς σας πω, ρε παιδί μου, η λύσα για να σου αποδείξω ότι είμαι όχι ότι απλά ζωντανό. Ότι από εγώ είμαι φίλο, ναι! Γιατί το πήγα μέχρι τέλος, κατάλαβες. Κώστα, είναι. Για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή, έχω να πω το εξής και νομίζω ότι είναι και η σύνοψη όλης της χρονιάς. Και στο ΆΚΑ και στο Βόλο και με Έλληνα. Και με ξένο, και με γερμανό, και με ισπανό, ό,τι θέλετε, και με κόσμο, ό,τι και θέλετε, χωρίς κόσμο, και με βάρ και χωρίς βάρ, ό,τι θέλετε, βάρ, ό,τι θέλετε, χωρίς μπάλα, να παίξουμε χωρίς μπάλα, χωρίς εστία. Και με βάρ, Κωστή, έτσι. Και με βάρ και χωρίς βάρ, και με σκούφο και χωρίς σκούφο, έτσι. Πάλι, πάλι, σα. Πάλι σούχο, έτσι, λούτσα πάλι. Φιλιά, πάμε παρακάτω, όπου θέλετε. Όπου θέλετε. Εδώ θέλετε, αλλού θέλετε, μέσα, έξω, όπου γουστάρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα σας. Ναι. Τσουμπα τσουμπα, τσουμπα τσουμπα, ναι, ναι, κάπου το έχω κάπου αυτό. Τσουμπα τσουμπα, ταρά, τσουμπα τσουμπα, ταρά. Το έχω, το βρει ο Κιώσης τώρα, κάπου το έχουμε αυτό. Καλημέρα, κύριε Διπλούχε. Τσουμπα τσουμπα που αρά. Χάνεται λίγο και το που και το αρά. Πεκταρά λέει παιδιά, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Τσουμπα τσουμπα με αρά.
Ανάποδα, ήρθε η μπάλα, λέει, την είδα και αποφάσισα να αυτοσχεδιάσω. Και κάνει χαμηλό δυσκολότατο ψαλίδι. Μόνο έτσι έμπαινε, αδερφέ μου. Μόνο έτσι. Έτσι απλά, έτσι. Λοιπόν, κοιμηθήκατε κι εσείς αίτητοι πρωταθλητές και ξυπνήσατε διπλούχοι. Μήπως... Τι ωραίο αυτό. Το κοιμηθήκαμε, λέει, έτσι ξυπνήσαμε αλλιώς. Καταρχήν, δεν κοιμηθήκαμε, ρε κουφάλες! Δεν κοιμηθήκαμε γιατί για τον Πάουκρε! Γιατί δεν μας πέφτει με τίποτα! Γιατί δεν μας πέφτει με τίποτα! Το λέμε πόσο καιρό! Μήπως ήρθε η ώρα να το ρίξουμε τώρα, να ξεκουραστούμε λίγο. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα με να... Τίποτα, με όχι. Τίποτα όμως. Όχι. 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 Τώρα ξεκίνησε! Τώρα σηκώθηκε! Κύριε! Μου γράφει ένας λοιπόν... και τώρα τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε, λέει, να πέσει. Επειδή λέει είμαστε, λέει... Όχι τώρα, ρε φίλε. Τώρα τσιμεντοποίηση! Τώρα με όλα αυτά που έγιναν, δεν πέφτει με τίποτα, ρε κουφάλες, να ξέρετε. Λοιπόν, ο Δημάκης, ναι, ο φίλος μας ο Δημάκης, είναι ο τρίτος στη σειρά που τα λέει σωστά. Ναι. Έτσι, δύο φορές ξεμπήκες μέσα με Δημάκη. Πρώτος από όλους, Στράτος. Είπε σωστά ο Στράτος, Στράτος Διονυσίου. Σωστό, σωστό. Έτσι. Άντε, κάτω όλη στην πάντα. Κάτω όλη στην πάντα να χορέψεις ο Ανωνικιός. Έλα. Τα πήρες όλα και έφυγες. Α, σωστό. Σωστό. Με άλλο νόημα το λέει και βέβαια ο Στράτος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς θα χρησιμοποιούμε. Και μετά έρχεται και ο άλλος. Ο μεγάλος. Ο Καράς. Ο Βασίλης Καράς. Παρέλα μωρή άρρωστη. Πάρτα όλα και μην αφήνεις πάρτα τίποτε. Όλα, πάρτα όλα. Πάρτα οπωσδήποτε. Πες μου πως οι χάρτινοι βλαστήμησαν το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα. Θεωρώ όλοι. Το βλαστήμησαν. Θεωρώ όλοι. Όλοι ένιωσαν έτσι, ότι είναι ανήψια, πέρα, ανήψια θείας δίκης. Όπου σας βρω, θα σας γλεντώ. Μα τι είπανε, το σύνθημα τι είπανε. Αυτοί οι λίγοι αλλά με καρδιά πολλών που ήταν στο ΆΚΑ. Χάρτινοι, φωνάξτε πάω ξαγαπώ, αλλιώς θα σας σε κάθε τελικό. Ξεκάθαρο έτσι, είναι. Έτσι. Φωνάξ, χάρτινη, φωνάξτε, πάω ξαναπώ, σε κάθε τελικό. Έτσι. Φιλιά πολλά, λοιπόν, φιλιά. Και ο Μάνταλος δεν πρέπει να έχει παράπονο. Το σήκωσε το κύπελο δύο φορές. Έτσι. Αλίμον, βεβαίως, ο άνθρωπος το είπα στην αρχή, είμαστε αχάριστοι. Σαβουά βίβρ, ο Ζαμπούνης έκλαιγε, λέει δεν μπορεί ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος σας φέρνει το κύπελο και το κουβαλάει. Αλίμον. Επειδή ανέφερες και τον Μπέλκα, άκουσες τι είπε στη συνέντευξη μετά. Πολλά είπανε τώρα. Έκανα τον τραυματισμένο γιατί έτσι με είπε διαιρήτρια. Ναι ρε, είναι παράδοση λέει να βγαίνει ο αρχηγός. Να βγαίνει. Ζούμου σου, ζούμου σου αδερφέ. Βάλε με και συμπλήρωση. Να σε βάλω. Πες μου. 882. Γιάννης. Κι άμα τύχεις θα έρθει άρρωστο το πάρει, εντάξει. Όχι, εγώ θα έρθω να το πάρω. Εσύ, α, θα έρθεις Ελλάδα, θα έρθεις. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Φιλιά στη Στουτγκάρδη. Γεια σου, Στουτγκάρδη, φιλιά, φιλιά. Στα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό. Στην Ανά που ήταν στο Λευκό Πύργο, ήταν τόσος ο κόσμος που δεν ανταμώσαμε. Κάποιοι ήμασταν εκεί με τη Λιάνα, με το Σωτήρι, με το Θοδωρή, τον Ανδρούτσο. Ώρες ατελείωτες να μιλάμε, να συζητάμε όλα αυτά που έχουν γίνει, να περιμένουμε. Ο κόσμος δεν. Όχι απλά δεν έφυγε. Έγινε περισσότερος στο Λευκό Πύργο. Χιλιάδες κόσμου και στο αεροδρόμιο να αποθεώσουν τους παίκτες. Τους ευχαριστούμε που μας χάρισαν αυτές τις στιγμές. Αυτά είναι πράγματα που θα τα θυμόμαστε μέχρι να μας σκεπάσουν με το ξύλινο παλτό. Δεν είναι, μένουν στην αιωνιότητα. Αυτό που πέτυχε αυτή η ομάδα. Ο Ρασβάν, το ξαναλέω γιατί κάποιοι δεν γουστάρουν. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ever. Αυτός που και πέρσι... Και φέτος πήρε double. Έχει δύο συνεχόμενα double ο Ρουμάνος. Γεια σου Καντουρτζίδη. Γεια σου Γιαννάρα μου. Τρελά πράγματα να ζούμε. Ζούμου σου. Αδερφέ μου θα τα πούμε από κοντά. Τέντα home. Κορυφαίος. Κορυφαίος. Αυτός είναι ταμπλούχος στην τέντα. Ταμπλούχος. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Πάμε, πάμε γραμμές. Τρεις. Μην παίρνετε άλλο για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή. Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα!
Αχ, το ζούμε σου! Το ζούμε σου! Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό. Αυτό, ευτυχία. Η απόλυτη υλοποίησή του. Ακριβώς. Η απόλυτη εφαρμογή του. Ακριβώς. Το ζούμε σου πλέον, ναι. Και θα ισχύει και για τα επόμενα. Εγώ νομίζω ότι η επόμενη δεκαετία ανήκει στον ΠΑΟΚ 100%. Είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν είναι... Όχι. Αυτό δεν είναι κάτι περιστασιακό. Όχι. Ξεκίνησε από πέρσι. Από πρόπερση στην ουσία, Ελένη μου. Από την κατάξη του κυπέλου με Ίβιτς. Α, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, με τον Ίβιτς. Έπαιξε μπάλα η ομάδα, έφυγε κόσμος που αποτελούσε τροχοπέδι εμπόδιο στο κλίμα, στην οικογένεια, σε όλα μπράβο. Και σιγά μπράβο. Σιγά νομοτελειακά φτάσαμε εδώ που μπράβο, φτάσαμε. Μπράβο, ναι, με τον Ίβιτς βέβαια. Και με τον Ίβιτς ξεκίνησε πέρσι, φέτος και θα συνεχιστεί. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι, πολύ υπερήφανοι. Έτσι. Και οι ΠΑΟΚτσίδες, είπες στην αρχή που μίλησες, ότι δεν έπεσε το ηθικό τους κτλ. Από πέρσι αυτά που κάνανε. Ναι. Ποτέ ο ΠΑΟΚτσίς δεν είχε πέσει το ηθικό του και δεν ένιωσε. Ακόμα και στα συνθήματα, τι λέγανε Φυστά. Παλιά. Ότι μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα, μπορεί να μην πήγαμε στο Champions League, Φυστά. Αλλά... Πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και όλοι τους τρελάνουμε. Απλά, Ελένη μου, αυτή η δοκιμασία η περσινή δεν είχε ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια. Οι παλιοί με φακίδες, με λίτσες και αυτούς και αυτούς όλους μιλούσαν για κλεμμένα πρωταθλήματα. Η γενιά η δική μας, δηλαδή οι 40ρηδες, αλλά και οι 25, 30, 35, οι 50ρηδες, δεν είχαν ζήσει ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν μεγάλη δοκιμασία για τις αντοχές μας. Δεν μας μέτρησαν σωστά, Ελένη μου. Και ναι. Κατάλαβαν τι έκαναν πέρσι, το κατάλαβαν φέτος. Κατάλαβαν, ναι. Κατάλαβα. Αυτό κατάλαβαν. Τώρα θα καταλάβουν πολλά στο Ωρα. Μέλλον. Πάρα πολλά. Όταν βλέπεις τρεις ξένους και κλαίνε σαν μικρά παιδιά από την ένταση, από το πάθος. Τρεις ξένοι που δεν ξέρουμε αύριο θα είναι εδώ. Ο Βαρέλα, ο Κάνιας και ο Κρέσπο. Ο Βαρέλα, ο Κάνιας και ο... και ο Σάχοφ. Να ο κλαίνε Σάχοφ. Αγκαλιασμένοι και να κλαίνε με να ναι, έχουν ανοίξει ναι. Κάνουλες. Είναι συγκλονιστική ναι. Η σκηνή. Ναι, δεθήκανε πολύ. Αυτό. Η ομάδα δέθηκε πολύ στα ποδητήρια και αυτό οφείλεται στο Βιερίνιο, το αγαπημένο μου αγόρι. Ρασβάν, Λουτσέσκου, τεράστια η δική του συμβολή, τεράστια του Αντρέ, ο αρχηγός, το πώς κράτησε την οικογένεια. Ο Βιερίνια. Είναι μεγάλη συνεισφορά του, όχι μόνο αγωνιστική. Ναι, ακριβώς. Ο Βιερίνια βοήθησε να ενωθούν οι παίχτες, όλοι ακριβώς. Οι αγαπημένοι. Αυτό που δεν υπήρχε παλιά με τους κατασκόπους. Τέλος πάντων. Φιλιά πολλά! Φιλιά, έγινε. Γεια σου Ελένη μου! Γεια σου Ελένη μου! Το είπε. Ο Τσούμπα είπε. Ζούμου σου. Την Πέμπτη το είπε. Στον κουμπαγιώτη το Βασίλη. Υπάρχει περίπτωση να πεις αυτή την κουβέντα και να μην σου πάνε καλά τα πράγματα μετά. Και MVP και ο άνθρωπος τρελαμένος. Ήτανε πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό στο Γαϊδουράγκαθο! Νταμπλούχο! Καλό στο Νταμπλούχο! Τηλεφώνημα χτες το απόγευμα με παίρνει ο μηχανικός μου τηλέφωνο. Ναι. Τελειώνει ο αγώνας. Βλέπει τον αγώνα με τον γιο του, ο οποίος είναι 5 χρονών. Ναι. Τι τραγούδες ο μικρός. Για πες. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχω πεθάνει στο γέλιο. Έχω πεθάνει στο γέλιο, μιλάμε. Του είπα του Δημάκη, Γαϊδουράγκαθο, Παύλε, του είπα του Δημάκη, όταν πήγαμε στο Καμαρίνι, όταν ήρθε εδώ, του λέω, ρε μπαγάσα, αυτό το τραγούδι το έβγαλες τώρα για το πρωτάθλημα, για το double. Το έβγαλε, πού να φανταστώ, λέει, πού να φανταστείς, θα το λιώσω. Έτσι το κάνουμε, Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι τραγούδι double, τέλος, συνυφασμένο. Όταν το άκουσα, έχω πεθάνει στο γέλιο. Μικρός. Πόσο χρονών είπες, 5? 5 χρονών πιτσιρίκος. Μιλάμε για όντως τεράστιο ζουμουσάκι. Έτσι. Και αυτοί και 5 χρονών. Έτσι, αυτός από τα γενοφάσκια. Από τα γενοφάσκια. Μιλάμε κατουρίθηκα στο γέλιο. Ωραία, παιδιά. Χαρείτε το, ζήστε το. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι, ζήστε το όλο αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι και ο Άκπομ έχει ξεσπάσει σε κλάματα. Ναι, ναι. Έτσι. Σωστό. Πολύ παίκτης. Έκλαιγε το παιδί. Έκλαιγε γιατί φίλε πέρασε διάφορα κι αυτός. Και στη συνέντευξη που βγήκε και μίλησε, βγήκε και το είπε ευθέως ότι ξέρεις
όλο τον πρώτο σεζόν είχα παίξει ελάχιστα και δεν ήξερα τι θα γίνει με το μέλλον μου. Έτσι. Όχι, και είχα πρόβλημα με τον προπονητή που δεν με έβαζε και τα λοιπά. Άμπρα, είχε πρόβλημα, ναι, γιατί όμως το είπε όμως ότι είχα πρόβλημα, λέει, γιατί δεν έκανα αυτό που μου είπε. Και τον αποθέωσε, φίλε. Αποθέωσε τον Λουτσέσκου. Έχω μεγάλο σεντερφόρ, παιδιά. Έχω τεράστιο σεντερφόρ. Με αλτικότητα, με έκρηξη, με πάθος, με τρέλα. Δεν είναι δανεικός ο Τσούμπα Ακπομ, το ξαναλέω, γιατί κάποιοι περίεργοι στην Αθήνα πάλι γράφουν. Ναι, είναι αποκτημένος με μεταγραφή. Ο Τσούμπα Ακπομ δεν είναι δανεικός. Είναι αγορασμένος από την Arsenal. Αυτά, το διευκρινίζουμε. Αυτά, Παυλάρα μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Καλημέρα μου και μια ερώτηση ακόμα. Βεβαίως. Πες μου, ξέρουμε πότε βγαίνουν τα διαρκείας? Όχι, όχι, αλλά είναι ωραία ερώτηση. Θα ήθελα σήμερα κιόλας, αν ήταν εφικτό. Αν με ρωτάς εμένα, πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το πάθος, την τρέλα καλά. Όχι ότι άμα βγουν μετά από ένα μήνα ο κόσμος δεν. Απλά το timing, τη στιγμή. Το συντομότερο, το συντομότερο. Φιλιά Παυλάρα, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Η ζωή όλων μας είναι διαφορετική από το Σάββατο. Θα ξαναλέω το εξής. Δεν σημαίνει ότι ήρθαν οι δουλειές πίσω για τους άνεργους. Ή ότι αυτοί που φύγαν μετανάστες εν έτη 2018 και 19 γύρισαν πίσω. Ή ότι λύθηκαν τα θέματά μας, τα οικονομικά, τα εθνικά, τα ψυχολογικά, τα κοινωνικά, τα εργασιακά, τα όλα. Όχι. Αυτός ο ΠΑΟΚ όμως, όποιος αγαπά, όποιος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του, αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα, αυτό το double, δίνει σε πάρα πολύ κόσμο αέρα στα πνευμόνια του να αντιμετωπίσει τα άλλα πράγματα με αισιοδοξία. Δεν περπατάμε πλέον το ίδιο στο δρόμο. Είμαστε διαφορετικοί. Βγήκαμε από αυτό το περσινό το πράγμα τόσο δυνατοί και τόσο δικαιωμένοι. Και ξέρετε κάτι, με το σταυρό στο χέρι, όσο και προσπαθούν κάποιοι μέσα στη χολή τους, μέσα στο κόμπλεξ τους, στην ατέρμονη στενοχώρια τους, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το μειώσουν, να το μουτζουρώσουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήγαμε με το σταυρό στο χέρι, κόντρα σε όλους, ένα double και αποδείξαμε ότι γίνεται και αλλιώς. Γίνεται με τον ΠΑΟΚ τρόπο. Αυτή είναι επίσης μια τεράστια δικαίωση. Δεν γίναμε σαν αυτούς που τόσα χρόνια κοροϊδεύαμε. Δεν μπήκαμε στα δικά τους κόλπα, στις παράγκες, δεν μπήκαμε σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό είναι τόσο γλυκό το νέκταρ, γι' αυτό ο κόσμος έχει τρελαθεί από τη χαρά του. Έγινε με το δικό μας τρόπο. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι το κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Έλα η τελευταία γραμμή. Έλα αγόρι μου, έλα Άκη. Πάμε. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει ένα σήμα εκεί πέρα. Ένα σήμα έχω πάρει στο αριστερό μου χέρι, μια μελανιά μεγάλη. Εντάξει. Ναι, μελανιά. Τι κοπάνησες? Ναι. Δεν κοπάνησα, με κοπάνησαν. Σε κοπάνησαν. Μην τα λέμε γιατί ο Παναγιώτης πάλι θα στενοχωρηθεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τι να καταλάβω? Λοιπόν, θα τα πούμε. Άστα, έχουμε μέρες. Άστα, σήμερα είναι γιορτή. Πες κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, κάτι αισιόδοξο, να γουστάρουμε. Για ευχάριστα μιλάμε. Για ευχάριστα. Για ευχάριστα. Καταρχήν, γράψατε τα συνθήματα που λέγανε εκεί πέρα? Βεβαίως, κανονικά. Για το κομμίνι, κανονικά για... όλα είπαμε. Και χάρτινη, πες πάω, ξαγαπώ. Αλλιώς σε κάθε τελικό, που είναι ο Κομίνης, ο ΑΕΟ, που είναι ο Κομίνης. Γιατί ήταν στενοχωρεμένος ο Χιμένεθ? Γιατί θα πάρει τον μπούλο γι' αυτό. Όχι, που σήκωσε το κύπελο πριν μπει ακόμα στο γήπεδο αυτός. Ο Μάνταλος. Κουράστηκε από εκεί. Κουράστηκε. Με 10 παίκτες παίζουμε, λέει. Δεν μας λυπάστε. Λοιπόν, υπάρχουν οι χαρούμενοι, οι στεναχωρημένοι. Και η μόνη μας στεναχωρημένη, που είναι κάνουμε από εδώ γύρω μας. Τι να κάνουμε, φίλε, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Η μόνη μας, πρόσεξε μας, και θα είναι μόνη μας στεναχωρημένη. Δεν θα είναι μόνο τώρα, θα είναι πάντα. Έτσι, Κωστή. Έχει και νέα, και να πούμε και κάτι ακόμα, που λένε τα παιδιά τα διαρκείας, ήδη θα πάρουμε 3 παίκτες μέχρι μέσα στον Ιούνιο. Φιλιά,
Γεια σου, γεια σου, Άκη, γεια σου Άκη. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε, Αιγαίων ψαραγορά, κορυφαίες προσφορές, τσιπούρα ελληνική, φρεσκότατη, πεντανόστιμη με 7,90 το κιλό και στα δύο καταστήματα με φοβερά πιάτα θαλασσινών ή πεντανόστιμα και στο δικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 695666. Ζαχαροπλαστιάρες Νικολαίδης, παγωτάρα, Νάνα Μέλια, Velvet Dibosco. Με λίλα πάουζε, κούκις, υπέροχες γεύσεις πεντανόστιμες, μεγάλα ημέρας, ένα πραγματικό ύμνο στο παγωτό από το Αρτοπερία Ζαχροπλαστία Νικολαίδης, Καρολή και Δημητρίου 233 και φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με τρομερές εκπτώσεις Μάιο, μέσα στο Μάιο, μια περίοδο εκπτώσεων με καταπληκτική ποικιλία. Σε φοβερές φίρμες, σε φοβερές μάρκες μπαίνετε, λέτε, άκουσα τον τρελό το πρωί να βαράει και να λέει ο 8-10 ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών LG, ειδικά αυτό το διάστημα συσκευές με τηλεορασάρες, τελευταία λέξη τεχνολογία, σας τα είπα απόλυτα λεπτομερώς στο ξεκίνημα. Αυτές οι OLED τεχνολογίας είναι, μιλάμε για τηλεοράσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για τηλεοράσεις με Artificial Intelligence, LG AI Think, υπέροχες, τόσο ζωντανή εικόνα. Δίνουμε μία τηλεορασάρα LG λοιπόν, 30διάρα σήμερα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μία συλλεκτική Macron μολυβή σκούρα φανέλα, συλλεκτική που γράφει γύρω γύρω από το σήμα Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Και κάτω στο τελείωμα η φανέλα έχει το λευκό πύργο, τον πύργο του ΟΤΕ και το γήπεδο της Τούμπας. Είναι συλλεκτική αυτή, κυκλοφόρησαν λίγες. Έχουμε μία τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μπουτίκ, τα παιδιά, τον Πέτρο, τον Καρίδα και όλο το επιτελείο, το τμήμα marketing που μας δίνει τη δυνατότητα να κληρώσουμε στον κόσμο. Τα παιδιά στην Μπουτίκ που πραγματικά συγκινητική όταν πηγαίνει ο κόσμος και μπουκάρει με το χαμόγελο στα χείλη να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Κάντε τη βόλτα στην μπουτίκ. Δεν γίνεται να μην έχει ο καθένας τη φετινή εμφάνιση, τη γνήσια, την αυθεντική αυτή τη ριγέ. Δεν γίνεται να μην έχει έστω τη δεύτερη, την πορτοκαλί ή την γκρι σκούρα. Δεν μπορεί να μην έχει αυτή τη φανέλα, τη φανέλα του νταμπλούχου. Κάντε τη βόλτα σας, έτσι. Που λέω λόγο σας στερηθείτε δύο καφέδες. Μια βόλτα, αλλά αυτή η φανέλα πρέπει να υπάρχει στην συλλογή σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κοκκάρα και ΠΑΟΚ! Εκεί θα πάω, στα αστέρια! Τώρα, θα το χαρούμε μερικές μέρες αυτό, δεν είναι μια εκπομπή μόνο αυτή η χαρά. Και μετά θα πάμε σε πιο vintage εκπομπές, σε χαβαλέ, σε τραγούδια, σε αφιερώματα. Θα δούμε τι γίνεται μετά, θα μπούμε στα μεταγραφικά, θα μπούμε σε ένα καλοκαιράκι, το γλιτώσαμε το... Ο δεύτερος προκριματικός δεν υπάρχει, ό,τι και να γίνει, είναι οριστικό. Μπαίνουμε κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό, να δούμε τους αντιπάλους μας, να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, μεταγραφές, αυτά. Η ζωή είναι πολύ ωραία στον ΠΑΟΚ. Η ζωή είναι πολύ ωραία στο Ζουμού Σου. 10 Ιουνίου στον Όμιλο με την πρώτη μπύρα δωρεάν, το τονίζω αυτό, ότι δεν θέλουμε να έρθετε και... να σας μεθύσουμε, ούτε έρχεστε για να κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα πιει τις πιο πολλές μπύρες. 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο. Η Αθηναϊκή Ζηθοποιία, η Heineken μας προσφέρει την πρώτη μπύρα δωρεάν. Θα έχουμε από το Fresh Day Camel Pizzas για όλους δωρεάν. Θα έχουμε γλυκά από το Manolias Fresh στην Νεάπολη. Θα έχουμε μπλουζάκια που θα φτιάξει ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης, συλλεκτικά 20 χρόνια αθλητήρι. Εννοείται ο Δημήτρης Καρυπίδης θα το στήσει όλο αυτό το πράγμα, ο άρχοντας του ήχου και των εκδηλώσεων, με τεράστια εμπειρία. Να φτιάξουμε τον ήχο μας, να έχουμε τα μικροφωνάκια μας, να έχουμε τον προτζέκτορά μας, να. Και εκεί θα είμαστε λοιπόν. Για μας γίνεται η εκδήλωση. Εσείς θα είστε οι επίτιμοι καλεσμένοι, δεν χρειάζεται να έρθει κανένας επώνυμος. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη εκδήλωση για να καλέσουμε τους επώνυμους. Εσείς εξάλλου όλοι επώνυμοι είστε, είστε τα ζουμουσάκια. Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν το ξεκινούσαμε αυτό το πράγμα ότι θα συμπέσει και με το double, με την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανθεσσαλονίκη Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό το double είναι ιστορικό, είναι το πρώτο double. Αυτή η ομάδα έχει γράψει παντοτινή ιστορία. Και αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ζουμουσού. Πάμε στις γραμμές να πω κλιμάρτ νούμερο 1 στον κλιματισμό.
σε κεντρικές αντλίες θερμότητας για ψήξη, για θέρμανση 9-17-646. Ο Κιωσές Κωνσταντίνος γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνει. Εννοείται φοροπρόβλεψη, ο Γιώργος Μουτσιάνας 25 χρόνια καθαρίζει για σας, για τη σύνταξή σας, για το χρέος σας, για το πόθεν έσχεται, το πρισιολόγιο, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Βενιζέλου 50, 25 χρόνια νούμερο 1 φοροτεχνικό γραφείο, φοροπρόβλεψη, μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr για να δείτε. Και εννοείται ο κορυφαίος στα κρεατικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, πεντανόστιμα πράγματα, όσοι πήγατε ξαναπήγατε γιατί κολλάτε, όλοι οι άλλοι χάνουν στη σύγκριση, πεντανόστιμα πράγματα σε ένα πλήρως ανακοινισμένο κουκλίστικο χώρο απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά. Ο Ντιέγκο Παντσέτα παίζει πολύ μεγάλη μπάλα. Πολύ μεγάλη μπάλα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, LG 30 διάρα κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και μια συλλεκτική φανέλα ΠΑΟΚ Μάκρον. Συλλεκτική επαιτειακή. Να πω, αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα και έχουμε κι άλλα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Στου 107,4 ο Λίμπερο που νιώθει ΠΑΟΚ, που ήταν εκεί και στις συνδέσεις και στη μετάδοση και παντού. Μέχρι 4 και 25 είχαμε ζωντανή σύνδεση, ήμασταν στο Λευκό Πύργο και σας ενημερώναμε για την άφηξη του λεωφορείου, εκεί ήμασταν στις επάλξεις και επειδή γουστάρουμε και θέλουμε, γιατί εκεί μπλέκεται το καθήκον με το γούστο, η αγάπη με την συνέπεια και γίνονται ένα πράγμα και δεν τα διαχωρίζεις και δεν τα ξεχωρίζεις και δεν υπολογίζεις ούτε ξενύχτη ούτε τίποτα. Τίποτα. Πάμε, ζούμου σου λέμε, πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε την πλουσία. Πού είσαι αγοράκι μου, Λατομείο εσύ. Όχι. Όχι ρε φίλε, μπέρδεψα το τι, έκανες όπισθεν. Έβγαλες ναι. Τη ζώνη. Όχι, έκανα όπισθεν. Έκανες όπισθεν, με μπέρδεψες γιατί ήταν ο ήχος από την μπουλντόζα, από τον εσκαφέα που έχει ο Λατομείο, φίλε. Για πες. Όλα good. Α, έλα ρε μαγιού, τώρα σε κατάλαβα ρε φίλε. Μα μου βάζεις ηχητικό και με μπερδεύεις με το πι. Ναι, αυτός είναι ο ήχος του Λατομείου, φίλε. Έτσι. Έλα μαγιού, έλα χάρη. Φορτηγό. Όλα good. Τι έγινε διπλούχε. Όλα καλά διπλούχε, όλα καλά. Προνομιούχος και διπλούχος. Τι ωραίο φίλε. Φίλε, το διπλούχος, τι ωραίο που είναι ρε φίλε το διπλούχος. Είναι πολύ ωραίο ακούγεται. Ε? Γιατί εγώ σαν δικέφαλος αετός έπρεπε στο ένα χέρι να πιάνω το πρωτάθλημα και στο άλλο το κύπελο. Φίλε, το ένα κεφάλι βλέπει το πρωτάθλημα και το άλλο το κύπελο. Και το άλλο το κύπελο. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι. Ρε Κρέσπο, μη τους κάνεις έτσι. Τι τους κάνει, δεν μπόρεσα να βγω φωτογραφία λέει φέτος, γιατί ήμουνα στο doping control, έβαλα μια περσινή λέει πειράζει, ρε παλιό χαρακτήρα, ρε αλήτη, ρε τσογλάνη, τι είναι αυτά που κάνεις ρε, μα σοβαρολογείς, τέτοιο τρολάρισμα δεν έχει ξαναγίνει. Σου λέει τι έγινε, πέρσι λέει το πέρσι, δεν υπάρχει. Αλάνθαστος είναι... χάρη πάλι, αλάνθαστος, τι να πούμε για αυτό το παιδί ρε φίλε. Όταν ξεκίνησε το match. Και βλέπω την αγκαλιά του Σάχου και του Κάνιας. Έχω έναν πίσω μου, μου λέει πω τον Κάνιας. Θα στο πάρει το μάτς. Το λέω, μην μιλάς. Ο Κάνιας βρε. Και λέει τι, θυμίσου λέω τον περσινό τελικό. Αυτός λέω ήτανε. Δυο τελικούς και προχθές πάλι είναι συγκλονιστικός. Στην ανοιχτή προπόνηση που πήγαμε την Πέμπτη, χάρη, μπαίνουν μέσα οι παίκτες. Για να κάνουν προπόνηση, γυρίζει, σφίγγει τις γροθιές, χτυπάει την καρδιά του, βγάζει κραυγές, τρελαμένος αυτός που είναι να φύγει αύριο. Κατάλαβες. Κάτσε να δούμε αν θα φύγουνε και τι θα φύγουνε, γιατί δεν βλέπω να φεύγει κανείς στο τέλος, να ξέρεις. Εντάξει. Εγώ το βλέπω εδώ, το έργο να μπαίνουν όλοι εν τέλει. Γιατί ο μεγάλος απάντησε και είπε, όλοι εδώ. Εμένα, που λέει όλοι εδώ. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει χάρη. Κανένας από αυτούς που θα έρθει. Όσο τεράστιος παίκτης και να είναι, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3-4 πρωτοκλασσά τους για να πάμε ομίλους. Κανένας όμως από αυτούς που θα έρθει δεν θα έχει ζήσει την οικογένεια από την περσινή κλοπή μέσα σε αυτή την πορεία. Στα κόκκινα, χωρίς να επιτρέπεται πουθενά να χαλαρώσεις, να πηγαίνεις και να παίρνεις ένα παλικαρίσιο double. Αυτό είναι προσόν των παικτών που είναι ήδη εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αδερφέ, ζούμου σου, τα λέμε. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Να σε βάλω για τη φανέλα. Για τη φανέλα σας βάζω. Γεια σου χάρη.
Φιλιά, yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Δεν πέφτει με τίποτα, το ακούτε! Ακούστε το σε κάθε άκρη της γης, όπου υπάρχει Παοξάκη, όπου υπάρχει Έλληνας. Δεν πέφτει με τίποτα ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Πήγε και τα σάρωσε όλα με την αξία του πεντακάθερος κρυστάλλινος. Με την παλικαριά του στάθηκε στα πόδια την περσινή κλοπή και έδωσε την πιο εκοφαντική, την πιο εμφαντική απάντηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλός το παιδί. Καλή εβδομάδα. Αλλός το ναι. Καλός το διπλούχο. Νταμπλούχο και διπλούχο. Διπλούχος. Τι ωραίος το διπλούχος. Δεν είπατε που κοιτούσε το τρίτο κεφάλι, Κωστή. Το τρίτο κεφάλι, φίλε, ήταν αυτό που έκανε το ανάποδο ψαλίδι. Κοιτούσε τη Μις Βενεζουέλα. Τη Μις Βενεζουέλα. Ε, ναι, δεν θυμάσαι που είπε η Original ότι να τον κάνουμε τον τελικό στη Βενεζουέλα. Βεβαίως. Όπου θέλουνε, φίλε. Στη γη του πυρός. Όπου θέλετε, παιδιά. Στο Βόρειο Πόλο. Εμείς, ούτως ή άλλως έχω και μια αίτηση να κάνουμε ένα τραγούδι. Αν μπορείς να βάλεις το τραγούδι να το πάρεις το κορίτσι. Ναι, δεν γίνεται, σωστό. Φίλε, την τρίτη φορά πρέπει να το πάρουμε το κορίτσι. Πάριος, να το πάρεις το κορίτσι και όσοι ετοίμασε. Ναι, το έχουμε, το έχουμε εκθέσει. Το εκθέσαμε. Τρεις φορές την κάνουμε σουλάτσα. Πήγαμε για Κύπουρα στο Βόλο, πήγαμε σπίτι της, δώσαμε το λογοδόσιμο. Την τρίτη φορά... Έτσι. Διώξαμε, την τρίτη φορά διώξαμε και τον κόσμο για να είμαστε μόνοι μας, την ξεμοναχιάσαμε. Αυτό ακριβώς, τι θα πει η γειτονιά ρε φίλε, τι ο Μπαρμπατίγρης πρέπει να έχει ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Τι θα πει αυτός ο οποίος θα ξυλώσει τώρα και θα διώξει πάλι το Χιμένεθ, τον αποτυχημένεθ, που θυμήθηκε γιατί, να πει... Είναι τόσο πετυχημένη η ομάδα τους. Μην αλλάξει τίποτα. Δει, το παραμύθι πάει σύννεφο. Τώρα του στέει το ΒΑΡ. Λοιπόν, ναι. Βάλε και το τραγούδι του Χατζή και δεν βαριέσαι αδερφέ από το ΒΑΡ που δεν τους κάνει. Άκου λίγο, άκου λίγο. Σας είδα πάνω στο λικαβίτο. Εσένα ρε και εκείνη και είδα να σου δίνει το κυπελάκι θαυμαστό. Να το πάρεις φίλε, πρέπει να το πάρουμε το κορίτσι, όπου έτσι, τους βρίσκουμε, αποκατάσταση. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, την προχθεσινή επιτυχία τη χάρηκα περισσότερο από κάθε άλλη τα τελευταία χρόνια. Επειδή εμείς όταν μιλούσαμε εκτός αέρα, θα πούμε την αλήθεια, δεν το λέγαμε πιο πριν. Ήμασταν μαγκωμένοι. Είχαμε μια αρνητική προδιάθεση. Έλεγαμε, ότι... είναι δυνατόν τρίτη φορά να πάω εκεί μέσα. Δηλαδή, στατιστικά καθαρά και μόνο, ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί, ρε παιδί μου. Να το πω έτσι. Σαν προαίσθημα, σαν. Λέγαμε, δεν μπορεί να γίνει τρίτη φορά εκεί πέρα μέσα. Αλλά το ξύπνημα του Σαββάτου το πρωί, Κωστή, ξύπνησα και είχα μια τρομερή ενέργεια ότι θα το πάρουμε. Το ίδιο. Και ευχαριστώ από όλα τα βάθη της καρδιάς μου αυτή την ομάδα, όλους. Τον Βαρέλα, τον Λουτσέσκου, τον Γκάνιας, τον Σάχοφ, όλα αυτά τα παιδιά που κλαίνε για αυτή την ομάδα, αυτά τα παιδιά που στα τρία χρόνια μας έχουν χαρίσει μαγικές στιγμές, που είναι τόσο τεράστιοι και ως αθλητές και ως χαρακτήρες. Βλέπεις τη διαφορά των δύο συλλόγων στους αρχηγούς, Κωστή. Αυτός ο νεροκουβαλητής, ο Μάνταλος, ο οποίος τον πιάνει, δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, να τσιμπάει το μάτος. Να τσιμπάει στο... Λες και είναι κανένα γκομενάκι και το τσιμπάει. Όχι, λες και είναι στα προνήπια του τσιμπάει την πλάτη, φίλε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Σκερβελέ. Είναι ξεφτύλες. Αυτοί έχουν αρχηγό αυτόν λοιπόν που τσιμπάει. Εμείς έχουμε τον τεράστιο Αντρέ. Το Δημητράκη, τον Μπέλκα που έκλαψε με την ψυχούλα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έβγαλε Στέλιο Μαλεζά. Έτσι. Γι' αυτό θα βλέπετε την πλάτη μας, θα τη βλέπετε για χρόνια. Και τσιμπήστε την όσο θέλετε. Μέχρι να πείτε ήμαρτον και να πείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχετε κάνει ήταν ό,τι πιο συχαμηρό έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ότι επενδύεται μόνο στο Θωμά Μητρόπουλο και στις συμμορίες. Δεν μπορείτε να επενδύσετε στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρετε να επενδύσετε στο ποδόσφαιρο. Φωτογραφίες στην Τζαμπασοφιά σήμερα. Αφιερώματα. Αφιερώματα στην Τζαμπασοφιά. Δεν πειράζει. Γι' αυτό, Κωστή μου, με ξένους διαιτητές έχουν ξεβρακωθεί, δεν έχουν κερδίσει ούτε στο Σουμπούτεο. Συνεχίζουμε να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι με προσμονή και την επόμενη χρονιά και να κάνουμε όνειρο και την πρόκριση στους ομίλους. Φιλιά! Γεια σου, Κολομπάμπουε! Γεια σου, Κριστάρα! Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Οι τρεις πυλώνες για μένα, επειδή με ρωτάς, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ για αυτά που λες. Αυτό κάνουμε. Αυτό όπως το λες, δεν θέλω να πω περισσότερα, είναι Ιβάν Σαββίδης, Ρασβάν Λουτσέσκου, Αντρέ Βιερίνη. Αν πρέπει να επιλέξω τρεις, ο κάθε ένας στο πόστο του. Ο Ιβάν που δεν τα παράτησε, που εξακολούθησε να ξοδεύει χρήματα, να φέρνει μεταγραφές, να κάνει θυσίες, να είναι δίπλα στην ομάδα,
σαν πατέρας να αγκαλιάζει τα παιδιά όλη τη χρονιά έξω από το γήπεδο και να φεύγει, να αυτοτιμωρεί τον εαυτό του και να σηκώνεται να φεύγει, να μην δει διαζώσει στο δημιούργημά του όλη τη χρονιά. Ο Ρουτσέσκου που γύρισε το κλίμα και έγινε ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία αυτού του συλλόγου, τον έγραψε με ολόκληρα γράμματα, δύο συνεχόμενα double είναι η πραγματικότητα. Και τον Αντρέ που γύρισε προφήτης στον τόπο του να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει στον εαυτό του και σήκωσε τα πάντα και πέρσι και φέτος και θα γυρίσει δυνατός. Υπάρχουν πολλοί ακόμα, ο Κρέσπο, ο υπέροχος του Κρέσπο, ο καταπληκτικός Βαρέλα, ο συγκλονιστικός Πασχαλάκης, πολλοί ακόμα οι οποίοι, ο Πέλκας που ενώ είχε ένα μέτριο πρωτάθλημα έβγαλε από τη Λάρισα και μετά χαρακτήρα, κατάλαβε ότι πρέπει αυτός να πάρει την ομάδα στις πλάτες του και ήταν συγκλονιστικός στο τελείωμα. Πολλοί ακόμα που έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι, ο Μάτος, ο Μαουρίσιο μέχρι που τραυματίστηκε, ο αρτίστας, η δική μου καψούρα που λέγεται Diego Μπίσεσβαρ, είναι τόσοι πολλοί, πρέπει κάθε φορά να έχουμε μία ολόκληρη εκπομπή. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε ποιο θα είναι το σποτ που έχουν, θα ετοιμάσουν κάτω στην Αθήνα? Για πες. Σαν ένα παλιό παιδικό κοστί. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είναι, την επόμενη φορά θα βίδει. Έτσι, αυτό θα λένε. Κωστή, λοιπόν, άκου να δεις κάτι που εμένα θα καταλάβεις. Με ανατρίχιασε. Λοιπόν, έκατσα να δω το ματς στο σπίτι μαζί με κάποιους φίλους. Ο μικρός ήταν να φύγει, να πάει σε ένα πάρτι και μου λέει, θα μου πεις μετά αν το πήραμε όταν γυρίσω. Την ώρα που ήταν να φύγει, μου λέει, με ποιον παίζουμε, τον είπα, μου λέει, αυτή δεν ήταν πέρσι που ανέβηκα στο κάγκελο και δεν μ' άφησαν να πανηγυρίσω. Λέω, ναι. Γυρίζει, βγάζει τα παπούτσια, έρχεται δίπλα μου και μου λέει, θα το δω γιατί θέλω να το πάρουμε πίσω. Τέλος. Από μικρό και από τρελό, φίλε. Κατάλαβες. Κωστή, άκου. Έκατσε, το είδε. Όταν μπήκε τον γκολ, εντάξει, πανηγύριζε. Και όταν έδειξε το Βαρέλα έτσι εκεί πέρα, λέει, αυτός δεν είναι που έβαλε τον γκολ και πέρσι. Λέω, ναι. Και άρχισε να φωνάζει το όνομά του χωρίς να σταματάει και μου λέει, είδες, σε είπα, θα το πάρουμε πίσω. Ζούμου σου, αδερφέ. Σε χαιρετώ. Κωστή, γεια σου, Μανόλο. Τα παιδάκια θα κάνουν έτσι. Βάλουμε για την κλήρωση και μιλάμε. Φιλιά. Γεια σου, Μανόλο. Πάμε παρακάτω. Κληρώνουμε 30 διάρα LG τηλεόραση. Άρα καταπληκτική τελευταία λέξη τεχνολογία από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης και την LG. 5 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή. Κορυφαία και βραβευμένη εταιρεία τηλεοράσης. Δεν χρειάζεται να σας πω. Όσοι έχετε LG τηλεόραση, ξέρετε. Όσοι δεν έχετε, καλά θα κάνετε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη μάρκα γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Και βέβαια, φανέλα συλλεκτική που κληρώνουμε είναι η μολυβή σκούρα προς το μαύρο με τον δικέφαλο αετό στο μέρος καρδιάς και το σύνθημα να αχνοφαίνεται γραμμένο γύρω-γύρω, κυκλικά γύρω από το σήμα από το δικέφαλο αετό Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Και στο τελείωμα κάτω έχει το λευκό πύργο, έχει τον πύργο το ΟΤΕ, έχει το γήπεδο της Τούμπας απεικονισμένο. Είναι συλλεκτική. Υπέροχη φανέλα. Μία τέτοια κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δωράκλες η εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο στους 107,4 που νιώθει. Νιώθει ΠΑΟΚ, νιώθει Double. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Αλλό στο παιδί, Γιώργο! Ου, ναι ρε Γιώργο! Πιο ου από ποτέ! Γεια σου Νταμπλούχε! Γεια σου Διπλούχε! Λοιπόν, για μας τους μεγάλους, όπου ξεκινήσαμε από το Συμπυριβάνι, ήτανε δώρο ζωής, μας κάνουν τα παλικάρια αυτά, κάτι τα οποία είχαμε συνερευθεί τόσα χρόνια, από τις κλοπές, από τις αδικίες, από τις μεγάλες φαγές που μας κάνουν αυτοί οι κύριοι, τα μαύρα κοράκια που ακολουθούσαν τις εντολές των αφεντικών τους, από το λεγόμενο ΠΟΚ, το οποίο ξαναναστήθηκε και το συγκοντάραν και ομάδες οι οποίες πρέπει να ντρέπονται. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε το θέμα αυτό και πάμε στον κύριο Χιμένεθ. Μ' ακούς? Ακούω, δεν θέλω να σε διακόψω. Τα λες τέλεια. Πάμε στον κύριο Χιμένεθ, ο οποίος γύρισε και είπε το πρώτο, μας το κλέψανε. Ναι κύριε, γύρισαμε και είπε ότι το γκολ που βάλαμε ήταν offside. Αλλά πριν δευτερόλεπτα γίνει έχει και μια πέναλτάρα. Ελληνορωμαϊκή, ο Σιμόες τον κάνει τον Κρέσπο. Ναι. Δηλαδή, βρήκε τώρα
ενώ έχει ξεφτυλιστεί δύο χρονιές, ναι, να θυμηθεί και να πει τι σε κλέψανε. Έγινε πέναλτι πριν. Για ελάχιστα τηλεοπτικό offside έπρεπε να το δούμε 100 φορές. Και γυρίζει και λέει ο αξιοαγάπητος κύριος, τον λέω αξιοαγάπητο κύριο, διότι θέλει να μας αντιμετωπίσει για τέταρτη φορά, ναι, σε τελικό κυπέλλου. Ναι. Γι' αυτό και ο Τίγρης ο Ξεδιδοδιάρης τον έδιωξε. Ναι. Αγαπητέ κύριε Μελισσανίδη, εάν θέλετε ο Σπουγκαράκης να είναι αρχηγός της ομάδας σας, βγάλτε τον για να μπορέσει να πάρω δεκαράκι. Φύγε, με κολλάτσεις. Φύγε. 4-16. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε το Μάνταλο που κουβαλάει το κύπελο. Μην είστε χάριστοι. Τον ευχαριστούμε. Κάθε φορά είναι εκεί ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ένας να βοηθήσει λίγο το κύπελο, το κουβαλήσουμε στην αρχή. Είστε χάριστοι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, ζουμουσάκια, πρωταθλητές και κυπελούχοι και ταπλούχοι και τριπλούχοι και διπλούχοι. Έχουμε σηκώσει και τα πάντα. Δεν πέφτει με τίποτα. Και τα χέρια που σηκώνουν τις κούπες και τα πάντα, όλα αυτό που φαντάζεστε, δεν πέφτει. Η διάθεση και η ενέργεια. Εγώ πήρα με άλλο τόνο να μιλήσω σήμερα. Ρίο Μάρε. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα της Ελλάδος για το πρωτάθλημα του YouTube. Βέβαια. Εύχομαι και του χρόνου, του χρόνου το κατακτήσει το double του YouTube. Έτσι. Να κάνει, repeat. Να κάνει repeat. Έτσι. Και συγχαρητήρια στο Μανώλη Χιμένη θείος, ναι, ο οποίος έχει 100% επιτυχία. Φοβερή. Στο να χάνει σε τελικούς από τον ΠΑΟΚ. Φοβερό. Λοιπόν... Φοβερό. Μέχρι και το λάστιχό του χάνει αέρα, φίλε. Έχει μόνιμο φούιντ. Φήμες ότι θέλουν να τον τιμήσουν από το χάνει της γραβιάς, επειδή χάνει συνέχεια. Έπεσες. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Α, διάλειμμα. Διάλειμμα. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Νιώστε το. Φωνάξτε το. Είπε συγκλονιστικά πράγματα ο Ιβάν στο Απιθύτα. Είπε συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικές δηλώσεις. Θα το ζήσουμε όλο αυτό. Το αξίζουμε να το ζήσουμε. Όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι τόσο γλυκό το νέκταρ, πιείτε το όλο. Είναι ζουμουσού όλο αυτό. Ζούμε μεγάλες στιγμές τεράστιες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε τηλεορασάρα LG 30 διάρα κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με ένα απλό μήνυμα. Όχι σε 5 εκπομπές, όχι σε 5 μέρες. Μέσα στο 2ωρο κληρώνουμε αυτό το δώρο και μια φανέλα αυθεντική. Φανέλα ΠΑΟΚ Μάκρον. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Αφιερωμένο σε όλους τους παραπονιάριδες, σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλους αυτούς που δεν έφυγαν, που δεν λύγησαν. Άνοιξε το. Ελευθερία Χριστοπούλου, 1976. Νίπια πηγαίναμε. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, μετά Χαραβέρα και τα λοιπά. Έτσι. Χαδιάρης και ερωτιάρης είναι ο ΠΑΟΚ. Πήγε. Σχέση πλέον δεν είναι μια αρπαχτή, δεν είναι μια ξεπέτα, δεν είναι ένα one night stand. Η τρίτη φορά είναι πλέον αίσθημα, είναι κανονικά, είναι affair. Ξαναλέω για να μην συζαλίζω το έντερο και το κεφάλι, ότι κληρώνουμε μια υπέροχη 30 διάρα LG τηλεόραση. Θα διαβάσω μηνύματα οπωσδήποτε πριν φύγω, γιατί είναι πολλά και θέλω και έχουν πολλά ωραία πράγματα μέσα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG, σούπερ τηλεόραση LG 30 διάρα και συλλεκτική φανέλα ΠΑΟΚ Μάκρον. Πάμε γραμμές. Είπα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Λίμπερο ακούτε στο 107,4. Νιώθει, αφού γκράζεται, αισθάνεται ΠΑΟΚ. Ο διπλούχος, για να το πούμε στα ελληνικά, τον ταβλούχος. Double, πείτε το. Ξανά και ξανά, νιώστε το, ζήστε το. Η ιστορία έγραψε εσαΐ, παντοτινά, με ανεξίτηλα γράμματα. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Θέλω 4.85 για την παντέλα. Δεν σε ακούμε καλά όμως, πάνω. 4.85 για την παντέλα. Ναι, σε έβαλα ήδη. Και
επί προσωπικού για τον Άκη, γιατί λέει να παρεξηγηθεί ο Παναγιώτης. Θέλω να τον βάλω ένα quiz. Ναι. Πόσα καροτσάκια αμέα είχε στο Ολυμπιακό στάδιο από την πλευρά του ΠΑΟ? Δεν σε ακούμε όμως καλά, δεν σε ακούμε. Έχει θέμα η γραμμή, Παναγιώτη, ξαναπάρε γιατί πόσα καροτσάκια, πόσα? Πόσα καροτσάκια αμέα είχε από την πλευρά του ΠΑΟ στο Ολυμπιακό στάδιο το Σάββατο. Ναι, αυτό. Ωραία. Τέλεια. Γεια σου Παναγιώτη, φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις. Το ότι θα κάναμε εκπομπή την επομένη του Double, το είχαμε ονειρευτεί, αλλά μας λέγαν τρελούς. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον Σεραίο. Γεια σου ρε Στελάρα. Ρε φιλέ. Γεια σου Διπλούχε. Πραγματικά ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό το Μάνταλο, ξέρεις τι τον είπε ο Πέλκα στην ώρα που κουβαλούσα το κύπελο. Πού πας, να το ξέρει η μαμά σου. Όχι, ρε Μάνταλο, το ξέρει η μαμά σου. Μάθε λίγη μπαλίτσα και μου θα το κουβαλάς, εμείς θα το σηκώνουμε. Φίλε, χωρίς ΒΑΡ και με Έλληνα διαιτητή δεν υπήρχε περίπτωση να πας, ειδικά αυτό το κύπελο με τις ίδιες φάσεις. Τον κόρ θα σου δίνανε offside και θα χτυπιώσουν και σε έλεγαν βάλει κι άλλο να κερδίσεις. Και εκεί θα σου δίνει μια πεναλτάρα, θα σου δίνει μια κάρτα και θα τελειώνω το παιχνίδι. Και που για μένα ο διαιτητής ήταν άψογος. Δηλαδή, πολύ εύκολα ρε φίλε κρατάνε το παιχνίδι όταν έχουν επίπεδο οι διαιτητές. Άμα θέλεις. Του είδα και από αυτόν που ήταν ο Ισπανός μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, χωρίς κάρτα πρώτο ημίχρονο και δεν κουνιόταν μίγα, δεν κουνιόταν φίλο. Τέτοιους θέλουμε για να πάμε μπροστά, να πω. Ακριβώς. Είπαμε, ό,τι είναι να δίνεται. Τρία χρόνια το είπε στο απειθήτα ο Ιβάν. Εμείς τρία χρόνια πριν ζητήσαμε το ΒΑΡ και είπαμε να το πληρώσουμε κιόλας. Δεν ζητάμε κάτι που δεν είναι. Είναι καλός φίλε. Αν τον γκολ ήταν offside, θα λέγαμε είναι offside, δεν θα μετρούσε του Τσούμπα τον γκολ. Όχι όμως όπως στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη να είναι 5, αν είχε ΒΑΡ στο Βόλο φίλε, θα έδινε πέναλτι στον Κρέσπο. Δεν θα υπήρχε ποτέ η φάση του Ερίκε. Δεν θα συνέχιζε ποτέ. Θα γύριζε πίσω και θα έλεγε ΒΑΡ τα χεράκια έτσι τετράγωνα. Πέναλτι στον Κρέσπο κύριε. Κατάλαβες, αλλά αυτό το αποσιωπεί ο Χιμένεθ. Ο αποτυχημένος, τι να δικαιολογήσει. Ναι, αυτή η ΑΕΚ με τις γιώμες 7 φορές στείλαν την μπάλα μόνοι τους πλάγιο. Να λέμε τώρα ρε φίλε, σε παρακαλώ. Κωστή, βάλε στην κλήρωση 283 φίλε. Έγινε Στέλιο, μπήκε ήδη. Τα λέμε φίλε, γεια σου Κωστή. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έπεσα και ξαναγύρισα φίλε. Έπεσε και ξαναγύρισες. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ξαναβγείς. Βάλτε να σηκωθείς. Έτσι ακριβώς. Αγόρι μου. Για πες. Λοιπόν, αυτά να ξαναμείνουν οι ομάδες οι ίδιες από τους άλλους δύο. Γιατί έχουν ομαδάρα, όπως είπαμε, Μπαρτσελόνα και... Βεβαίως. Ναι, ναι. Πρώτη στα δοκάρια, στις assist. Έτσι. Ακριβώς. MVP παίχτη τη Super League. Ακριβώς. Ναι. Πρώτη στις τελικές. Τελικά η ομάδα με τα περισσότερα γκολ, κάτι έτσι, πρέπει έτσι, να βρουν. Είναι σε πανικό, αδερφέ. Τους θέλουμε έτσι δυνατούς και του χρόνου. Κωστή, 0-91 για τη φανέλα. Και έλα. Ξέχασα. Κώστας Λόντο. 0-91 για τη φανέλα και Κώστας από Λονδίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Λόντον. Φιλιά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. Αυτό είναι δίδυμο πατέρα. Πριν καν γίνει πάνε πρώτη δημοτικού τα παιδιά να έχουν ζήσει. Αυτό έλεγα στο γιο μου χθες. Ρε μπαγάσα. 3,5 χρονάκια και έχεις πάρει ήδη 2 double. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν άιντε κάντε όλες την πάντα. Αυτό άιντε κάντε όλες. Για το Θεσσαλονικιό. Ευχαριστώ που το έβαλες στο τραγούδι. Το οφείλαμε και το χρωστούσαμε. Έτσι. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Βάλεμε καταρχήν την κλήρωση 486, Κώστας. Μπήκες ήδη. 486. Και όλα πάμε καλά τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζήστε την. Είναι πολύ γλυκό το νέκταρ της δικαίωσης. Όλη η ανήψια της θείας δίκης. Δεν πέφτει με τίποτα! Να το ξέρετε! Με τίποτα. Αφού πήγαινα τα πιτσιρίκια σήμερα στο σχολείο και με λέει μπαμπά θα πει ο φίλος σου λέει για αυτό το double. Λέω βέβαια θα πει και το double. Θα πω λέει. Τα 5 χρονών τώρα με ρωτούσανε. Ζούμου σου αδερφέ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζούμε μεγάλες στιγμές σημαίνει το ζούμου σου. Το λέω για τους καινούριους που μπήκαν στην παρέα.
Και δεν υπόθηκε σε στιγμές χαράς μόνο. Γι' αυτό λέμε ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι ζούμε χαρούμενες ή ζούμε ευτυχισμένες. Μεγάλη στιγμή είναι που μπαίνει κλαμμένος ο αρχηγός λαβωμένος με κομμένο το γόνατο και το χιαστό στη φιέστα. Δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι μια μεγάλη στιγμή όμως. Μεγάλη στιγμή με που θυμόμαστε αυτούς που έφυγαν πρόωρα και δεν πρόλαβαν. Δεν είναι ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μεγάλη στιγμή αυτή. Μεγάλη στιγμή είναι όταν βλέπεις κλαμμένους τρεις ξένους παίχτες μέχρι προχθές. Ο ένας από το Κάπο Βέρντε, από το Πράσινο Ακροτήριο, ο άλλος από την Ουκρανία, ο άλλος από την Ανδαλουσία, την Ισπανία να έρχονται εδώ να είναι σφιχτά αγκαλιασμένοι και σαν αδέρφια από την ίδια μάνα να πλαντάζουν στο κλάμα για τον ΠΑΟΚ και για όσα έχουν περάσει. Το έγραψε ο Βαρέλα. Κανένας δεν ξέρει τι έχουμε περάσει. Που δεν επιτράπηκε σε αυτά τα παιδιά να πάρουν ούτε μια ανάσα. Ήξεραν το παραμικρό στραβοπάτημα, λίγο να χαλαρώσουν, τους έχουν έτοιμους να τους καθαρίσουν πάλι και φέτος. Άρα ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι μεγαλειώδεις οι στιγμές που ζούμε. Η απόλυτη εφαρμογή του ζούμου σου. Και όταν λοιπόν έχεις περάσει από όλα αυτά και φτάνει στο τέλος και η ηθική δικαίωση και τεράστια χαρά θα γεμίσει ο κόσμος, θα γεννηθούν παοξάκια. Θυμηθείτε τι έχει να γίνει σε 9 μήνες στο Γένεσης, στη Γενική Κλινική και όπου γεννάει κόσμος. Θυμηθείτε τι έχει να γίνει. Baby boom. Double baby boom. Τι έχει να γίνει σε 9 μήνες από σήμερα, από χθες, από προχθές. Γράψτε το που σας το λέω. Εμείς θα νικήσουμε την υπογεννητικότητα. Εμείς θα αυξήσουμε τον πληθυσμό. Εμείς θα γεννήσουμε κι άλλα παοξάκια. Εγώ 2 έκανα. Παραπάνω δεν αντέχει. Δεν αντέχει ο Βολός και η τσέπη. 2. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου. Έλα, γόρι μου. Πού είσαι ρε Κιωστέ. Έλα, αδερφέ μου. Τι σου έλεγα εγώ. Γόρι μου. Πες μου κάτω τι βίωσες εσύ. Ξέρω ότι ήσουν μέσα στη φωλιά. Πες μου. Άκου λοιπόν τι βίωσα. Πάω στο Βύρονα να δω το μάτς. Σε ένα καφέ. Κουμπωμένος. Ναι. Να μην δώσω δικαίωμα. Εντάξει, λογικά. Είναι ένας γέρος πίσω και βρίζει γενναίες 14. Βούλγαροι, το ένα, το άλλο. Ναι. Κρατιέμαι με το ζόρι. Ναι. Σε 5 λεπτά ριβάρει ένας τύπος με ένα πιτσιρικά. Ο πιτσιρικάς είναι 15-16 χρονών. Και φαίνεται ότι είναι παοξάκι. Ναι. Βρίζει ο γέρος, βρίζει τον Ιβάν. Ο Τσίπας σας έδωσε το πρωτάθλημα. Ναι. Οι Πρέσπες, Βούλγαροι και αυτά δεν το μιλάω. Κύπελο είναι της Βόλβης, φίλε. Το κύπελο είναι Βόλβη. Άκου, παίρνει τον γκολ και ξαφνικά ακούγεται ένα γκολ μέσα στην καφετέρια. 30 παοξίδες αρχίζουν και φοράζουν. Παοκάρα, είμαι χάλι. Βλέπω ένα τόπο 8 κεφάλια. Και γίνεται χαμός. Αγόρι μου. Και μόλις τελειώνει το μάτς, γυρνάει ο πιτσιρικάς και του λέει του παππού. Σέβομαι, λέει, την ηλικία σου, άρα πάρε τα για το περσινό το χάρτη. Πάρτα. Για να μάζεις, λέει, να σέβεσαι. Δωρητής οργάνων. Γίνεται δωρητής οργάνων εκείνη τη στιγμή ο μικρός. Τι είπε ο πιτσιρικάς και το λέω, τι λες ρε. Άντε ρε τον. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πονάς, αγόρι μου. Αυτή είναι, φίλε, η ερώτηση. Αυτή είναι. Βάλτε ρε κι όσοι την ερώτηση. Σε οποιονδήποτε. Πονάς, αγόρι μου. Αυτή είναι η πονάς, αγόρι μου. Άμα πονάς, εδώ είναι. Παστίλες για τον πόνο του άλλου. Παστίλες, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και δεν αλλάζει. Νταμπλούχος, κύριοι! Νταμπλούχος ή αλλιώς διπλούχος, για να το πούμε και στα ελληνικά. Έτσι ακριβώς. Κωστάρα μου. Έχω γνωρίσει έναν τύπο εκεί πέρα λοιπόν, να πάρω κάτι να φάω το βράδυ και μου λέει ρε φίλε Παοξάκη, σε λέω δεν φαίνεται, με λέει φαίνεται. Του λέω, λέει ΑΕΚ, λέει 3 χρόνια, ρε φίλε θέλω να σου πω κάτι. Ο άλλος τα Χριστούγεννα έδωσε 2,5 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Εσύ τι έδωσες ρε φίλε για να πάρεις πρωτάθλημα. Τι έδωσες. Για να πάρεις να κερδίσεις ποιόνα ρε. Ποιόνα να κερδίσεις. Μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα άμα δεν σε βοηθάνε. Έτσι είναι. Κωστάρα μου. Το ΒΑΡ παιδιά είχε 150 άτομα η καφετέρια. Το 90% ήταν ΑΕΚ. Το 90. Φύγανε φίλε. Λες και τους, τι να σου πω. Τη μάνα τους την είχαν εκεί. Ναι. Για την έκφραση. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τόσο χαλασμένοι. Άμα δείτε τα μηνύματά τους στα φόρα, στα σχόλια κάτω, στα δικά τους site και στα site τα υποτιθέμενα αντικειμενικά, όχι απλά καταλαβαίνουν τι έχει γίνει,
Όχι απλά βρίζουν τον πρόεδρό τους, την ομάδα τους, ξεφτυλιστήκαμε, ντροπή, γίναμε πελάτες, μας διέσυραν, είναι το ανώτερος. Αρχίζουν και σιγά σιγά τα λένε μόνοι τους, έτσι. Μολογάνε μόνοι τους. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, Κωνσταντίνε, η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι έχουν καταλάβει αυτό που κάνανε πέρσι. Δηλαδή εγώ αυτό είδα, εισέπραξα στα μάτια τους. Γιατί έχει και τα ακραία στοιχεία που είναι ηλίθιοι, έτσι. Και δυστυχώς το λέω, ένας άνθρωπος που ήταν περίπου 75 χρονών να φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ντροπή του, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός. Τι να πεις, φίλε. Άσπρα του μαλλιά, έτσι. Για να φτάσει ο Πιτσιρικάς για να του την πει, δηλαδή φαντάσου τι είχαμε τραβήξει. Ακούγαμε δηλαδή 90 λεπτά Βούλγαροι και Βούλγαροι και Βούλγαροι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μεμονωμένη. Οι περισσότεροι όμως μέσα που βίωσα εγώ στην Αθήνα τον κόσμο και τους αεξίδες με τα κασκόλ που ήρθαν στο καφέ εκεί πέρα που ήταν εξαιρετικοί. Εγώ θέλω να το πω την αλήθεια. Φυσικά. Υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει, λοιπόν, ρε φίλε. Γύρισε και είπε αυτό το πρωτάθλημα, λέει, το περσινό θα το πληρώνουμε πολλά χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, καλά που το κατάλαβες. Ακριβώς. Καλά που το καταλάβατε, παιδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε! Φιλιά, αδερφέ μου! Φιλιά, αδερφέ μου, φιλιά, φιλιά. Πάμε. Μην πάρεις άλλες γραμμές, αυτές που είναι, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τελευταίος, κλείνεις εσύ γιατί πρέπει να διαβάσω μηνύματα όσα προλάβω. Ωραία. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Με έχει πιάσει μια, δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα λέω διπλά μερικές λέξεις. Είναι έκο, 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 έκο. Λες να υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα. Έκο, έκο. Θα ήθελα να σταθώ μέσα σε αυτή το μεγαλείο που ζήσαμε. Ποιοι εκπροσωπούν, ποιος είναι ο αρχηγός που εκπροσωπεί το DNA της ΑΕΚ. Ναι. Ο Μάνταλος, ο οποίος σε στιγμιότυπα που έδειξε, ναι, στο ημίχρονο του αγώνα... Τσιμπάει την πλάτη του... Τσιμπάει την πλάτη του Μάτος. Για να τον... Εσύ έχεις, έτσι, για αρχηγό τον Διερίνια που, έτσι, είπε στο μεγαλύτερο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, όχι, εμείς θα παίξουμε κι ας είναι 0-0 και ας έχει 4 λεπτά. Σωστό, σωστό. Που παίρνει την μπάλα, τη στήνει και στο 118 χτυπάει εκείνο το πέναλτι που δεν μπορούσε να το πιάσει κανείς κανένας στον κόσμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι άλλοι έχουν... Αυτός που με λαβωμένο γόνατο πηδάει και στηρίζεται στο άλλο το γόνατο γιατί έχει πληγωθεί πριν. Με και γι' αυτό... Να μην μπορεί να κουνήσει το χέρι του χωρίς να έχει συμβόλαιο. Με ένεση στο ημίγρο που θα μπορούσε να πει, κύριε, φεύγω. Μην κάνω και καμιά... Σε όλο το... 70 λεπτά του αγώνα από κλωτσιά βρώμικη του Λιβάγια. Φαινότανε. Όπως και βρώμικη κλωτσιά έκανε ο Μάνταλος στα πόδια του Πασχαλάκη. Φυσικά. Γιατί ξέρετε στον πάγκο ήταν K19. Φυσικά. Αν αυτούς λοιπόν παίζαμε και τους ξανακερδίσαμε. Και θα κλείσω με κάτι που είπε, θα δανειστώ μια έκφραση που είπε χθες ο Τζόκοβιτς για τον Τσιτσιπά, το ανερχόμενο αστέρι του τένις. Είμαστε μάρτυρες του μεγαλείου σου, ΠΑΟΚ. Α, αυτό, φίλε. Τα πες όλα, αδερφέ. Τα πες όλα. Τάπες. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Ζήστε το όλο αυτό. Αυτό που ζήσαμε από πέρσι και πέρα. Όλο αυτό είναι μια πορεία απίστευτη. Η οποία έφτασε στην κορύφωσή της το Σάββατο το βράδυ με την κατάκτηση του Double Men. Αλλά δεν είναι εκεί το τέλος. Αυτό είναι μόνο η αρχή για όλα αυτά που έρχονται. Για την αυτοκρατορία, για τον παοκράτορα που έρχεται. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, ναι στην καζούρα, ναι στην έκφραση των συναισθημάτων μας. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι αυτός ο πρόσφυγας ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα που ίδρυσαν άνθρωποι τόσο πληγωμένοι, τόσο ξεριζωμένοι, έφτασε σε αυτό το σημείο. Να γίνει η μόνη ομάδα εκτός του ΠΟΚ, εκτός των τριών, που κατάφερε να πάρει double στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παλικαρίσια και πανάξια. Καλημέρα στο Γιώργο του Ντινούδη. Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα. Ο Χάρης ο Πλιαστάς. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη. Μπράβο. Πάω κύπελο. Ο Αϊβατζίδης ο Ανέστη. Καλημέρα. Ζουμουσού Κωστή. Βάλαμε σκληρός. Γεια σου Ανδριανίδη Γιάννη. Γεια σου Παδερμαλή Γιώργο. Καλημέρα Κωστή. Χατζηγιοβανάκης Παναγιώτης. Καλημέρα Κωστή. Βάλαμε στους διαγωνισμούς. Η χρονιά φέτος είναι μαγική. Τα σαρώσαμε όλα. Επόμενος στόχος η όμιλη. Ζουμουσού λέμε. Γεια σου Πάρη Ερινέλη. Άγρε τρελή διπλούχη Ζουμουσού. Δου που μου του δεν πέφτει με τίποτα και τρελαίνομαι. Γεια σου Ειρήνη Φανέλα Πάου. Γεια σου Γιαννούδη Βαγγέλη. Γεια σου Ντινούδη Γιώργο. Γεια σου Θοδωρή
Λαμοίδη Παντελή. Γεια σου, Γιώργο Γιαννίση. Καλημέρα. Συγχαρητήρια στον Πάο Ξουμουσού. Γεια σου, Γιαλαμοίδη Γιάννη. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο Αργυριάδη. Βασιλιάδη Αλέξανδρε. Τηλεόραση Φανέλα. Ο Παπάζογλου Απόστολο. Πάω μια ζωή. Ο Κώστογλου Γιάννη. Καλημέρα στην παρέα μα, φίλε. Μέχρι 6 Αυγούστου που είναι 86 μέρες μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Πώς θα περάσουμε. Χαχα, κλήρωση Ζουμουσού. Ο Φίλιππος, καλημέρα. Στη τηλεόραση ο Παπάζογλου Απόστολος. Καλημέρα, Ζουμουσάρες. Το ζήσαμε και αυτό. Πάμε για ακόμα ψηλότερα πλέον και ας μην έχουμε προλάβει να τον ηρευτούμε ακόμα. Κληρώσεις, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιώργο Βολάκη. Γεια σου Λατανίδη Μάκη. Καλημέρα. Νταμπλούχε Κωστή τα ωραιότερα. Έρχονται, θέλω φανέλα. Κληρονομιά για το γιο μου. Βαγγέλης 760. Ο Κουτζαμάς, ο Κώστας. Να με βάλεις για όλα τα μπουκλούκια Ζουμουσού. Καλημέρα, ο Ανδριανίδης ο Γιάννης. Γεια σου Νίκο Αργυρέ. Γεια σου Καζάκη Δημήτρη. Γεια σου Παπαδοπούλου Δήμητρα. Γεια σου Παναγιώτη Αγιομαυρίτη. Καλημέρα, Νταμπλούχε. Ο Γιώργος ο Χρηματόπουλος. Κωστή, βάλαμε για τις κληρώσεις. Δεν πέφτει με τίποτα. Γεια σου Γιώργο από Χαλκιδική. Ρε παιδιά, τι ζούμε. Οι διάδες στα ύψη, αν και είναι Τσαγκαροδευτέρα. Δεν υπάρχει Τσαγκαροδευτέρα για μας, αδερφέ. Γεια σου Κρήτονα Φυσαία. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα 2019, μπράβο στον ΠΑΟ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και ιδιαίτερα στην υπέροχη μαμά μου που τη λατρεύω. Με μάνα, τραγούδια μάνα θα φύγουμε. Καλημέρα στον Αστέρα τον Μανδαρά, γεια σου Παύλε. Βάλαμε και τηλεόραση ο Παναγιώτης ο Κεβορκιάν. Καλημέρα Κωστή, σε παρακαλώ σκληρώσεις, άντε και του χρόνου το τρέμπλ. Ο Αγγελόπρος ο Κώστας, Παοκάρα ολέ. Γεια σου Ρούντι Γιώτα, τηλεόραση Κωστή μου, Χριστός Ανέστη, υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχία Παοκάρα μας. Καλημέρα την Ασπρόμαυρη Καβάλα, ο 197, ο Γιάννης ο Νικολάου. Καλημέρα Ζουμουσιάρη Κωστή, αν όχι TV τότε τη συλλεκτική. Ο Κοσμίδης ο Κοσμάς, καλημέρα ντουμπλο Ζουμουσάκια, δώσε δωράκλες Κωστή. Νταμπλούχο Ζουμουσάκια, καλημέρα Νταμπλούχη. Τώρα που τα μάθαμε, τα θέλουμε όλα. Παοκάρα, ο Μανής, ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Κωστή, ο Βατραχάνθρωπος, είμαι Ζουμουσού. Γεια σου, Βατραχάνθρωπε. Ο Πασχαλής, ο Παντελής, ο Αθανάσιος, ο Γιαννόπουλος. Καλημέρα, Νταμπλούχε, Ζουμουσού. Βάλαμε σκληρό, ο Βαγγέλης από Πλαγιάρη. Ο Καράγλο, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητριάδου, Χριστίνα. Γεια σου, Αλέξαρη Παπόρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολλά βράβο στον Πάοκο. Παντρεμαλής, ο Γιώργος. Γεια σου, Χριστινάκη. Γεια σου, 739. Γεια σου, Χαλμουκή, Θόδωρο, η Χαλμούκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα πιτσιρίκια μου για την πρόσκληση της Παρασκευής. Πέρασαν τέλεια στο τσίρκο. Θα ξαναδώσουμε. Μας κράτησε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, λέει ο Θόδωρος ο Ζαχαρίου. Να είστε καλά. Ζουμουσού Κωστή. Μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Σε ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα με τρέλα. Βάλαμε σκληρώσεις. Γεια σου Κωνσταντίνε Αλιώζη. Αφιερωμένο στις χάρτινες γκόμενες. Σούφου Πάοκ. Τα Ιβανόσκυλα. Γεια σου Μαυρίδη Άγγελε. Γεια σου Νίκη Λευρεντιάδου. Γεια σου Παντερμαλή Γιώργο. Γεια σου Γιώργο Βακουλή. Αείτε τα μπλούχια καλημέρα. Βάλαμε σκληρώσεις. Ο Λαζόπλος ο Γιάννης. Αν κερδίσω πάρε με τηλέφωνο. Είμαι στη δουλειά. Πρέπει να φύγω, ε. Είναι άλλα τόσα και δεν προλαβαίνω. Και δεν προλαβαίνω. Μαέστρο, δώσε λίγο. Από το 1 μέχρι το 174. Δύο νούμερα. Το 100, 103 και ένα ακόμα. Το 103 είναι η τηλεόραση. Και 137. Πάμε την τηλεόραση να τον πάρει και τηλέφωνο η Μαριλής. Καλημέρα. Αυτό είναι τραγούδι για τη μάνα. Από το συγκλονιστικό Στέλιο. Λοιπόν, ο Γιώργος Χρηματόπουλος 6947 σε 169. Μάνα μου, γλυκιά μου μάνα. Πάρ τον τηλέφωνο. Θέλω αυτό που λέει μάνα μου. Μάνα μου. Είναι, ναι, το ξέρω, είναι να μοιάζουν αυτά. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι ζεμπεκιά αυτή. Θέλουμε το άλλο που λέει μάνα μου του Στέλιου. Που έχει πολύ καημό μέσα. Γιώργος Χρηματόπουλος κερδίζει την τηλεόραση. Βγάλ τον αέρα, Μαριλής. Παρακαλώ. Καλό στο παιδί. 32 LG, αδερφέ. Και είσαι GG με την LG. Αγόρι μου. Ζουμουσού, αδερφέ. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα φίλε, από 174 λέγεται και κολοφαρδία. Λέγεται κολοφαρδία. Έχεις ανακερδίσει τίποτα σε εμάς? Νομίζω είχα κερδίσει ένα τρίμερο. Τρίμερο, μπράβο ρε φίλε. Φεύγεις σήμερα, πηγαίνεις Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και παίρνεις τηλεορασάρα LG 32, αδερφέ. Μπουκάρεις μέσα στον μπαμπουκίδι. Να σε πάντα τυχερός αδερφέ μου. Ταμπλούχος με τηλεορασάρα να βλέπεις τον Πάοκ στους ομίλους, αδερφέ. Κανονικά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Χαιρετώ και εγώ. Φιλιά, φιλιά. Για πάμε χαρά, για. Πάμε να δώσουμε και τη φανέλα. Αυτό. Λοιπόν, ο 6947 σε 652 βάλεμε για τη φανέλα ανώνυμος. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, κερδίζεις τη συλλεκτική φανέλα. Φεύγω έτσι, αφιερωμένο σε όλες τις μανάδες. Σε όλες. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε
Κλιμάρτ, χορηγός δεύτερης ώρας. Φυσικά φοροπρόβλεψη, χορηγός δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι. Αυτά, ζήστε το. Νταμπλούχος, διπλούχος, πανάξιος ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Ζουμουσού λέμε. Σας φιλώ γλυκά, δεν μιλάω πάνω στο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες τις μανάδες.